αποφάσισε να παραδοθεί αμαχητή στις ορέξεις των τροϊκανών και της δικοματικής πλέον κυβέρνησης των υπαλλήλων της Τρόικας. Και βέβαια βλέπουμε ότι σύσσωμη η πολιτική και τα παπαγαλάκια του κατοχικού καθεστώτος, των δοσύλλογων που κυβερνούν αυτή τη χώρα, αποδεικνύονται βασιλικότεροι του βασιλέως, δεν μας ξαφνιάζει, όταν και όσον αφορά την τήρηση των όρων των περίφημων προδοτικών μνημονίων. Απόψε είναι μαζί μας στην εκπομπή ο Βαγγέλης Οπισίας, αρχίζω από το κεφάλι. Ο Βαγγέλης Οπισίας, καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας του τραπεζιού και έγκριτος επιστήμονας που λέμε, αλλά και έγκριτος πολιτικός σχολιαστής και εγκριτότατος ακτιβιστής και πολλά άλλα έγκριτα. Επίσης και κυρίως είναι μαζί μας η κύριο Οικονομίδης Αλέκος, Αλέξανδρος και ο Ανδρέας Κυρίνης, μαθηματικός μαθηματικός και βιοτέχνης ο πρώτος. Εγώ. Και αρχιτέκτονας ο κύριος Κυράνης. Τους καλωσορίζουμε. Το θέμα μας σήμερα, το οποίο προφανώς για τους όρους, για τους λόγους που θα καταλάβουμε συνέχεια, δεν πρόκειται να λήξει, απλώς είναι μια αρχή, αφορά τις πιθανές προτάσεις και τις λογικές μιας πιθανής παραγωγικής ανασυγκρότησης αυτής της χώρας. Ένας τρόπος για να απαντήσουμε στο ερώτημα και μετά τι θα κάνετε. Καλά, ας υποθέσουμε ότι ανατρέπονται τα μνημόνια. Και μετά. Το ξέρω το ανέκδοτο με το γύφτο, φαντάζομαι. Το και μετά. Τι θα κάνουμε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο όντως είναι πολύ σοβαρό. Πριν φτάσουμε ίσως στο και μετά, και το ζήτημα το τι θα ήταν η πιθανότητα μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης αυτής της χώρας, πρέπει να θυμηθούμε λίγο καλά, να τονίσουμε τι είναι το νέο πολυνομοσχέδιο, τι λέει το νέο πολυνομοσχέδιο και έχει άμεση σχέση με το ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα. Υπερπεριληπτικά προβλέπει άγρια φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες και βιοτέχνες. Ακόμα περισσότερο για όσους από αυτούς οι οποίοι διαθέτουν παιδιά, άκου θράσος. Αναμένεται να συμπεριληφθούν μέσα δράσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τροϊκανών και κυβέρνησης για να εξοικονομηθούν πόροι μέσω διάλυσης του ΕΟΠΗ και των ταμείων. Συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τις μαζικές απολύσεις, τη διευκόλυνση εννοούμε των μαζικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και μαζικές απολύσεις βεβαίως των ιδιωτικών υπαλλήλων, όλα αυτά εντός του 2013. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις των στελεχών της κυβέρνησης, να συμπεριληφθούν επίσης τα ζητήματα που αφορούν το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Είναι ζητήματα τα οποία συζητιούνται εδώ και αρκετό καιρό, αλλά παρά τις αντιδράσεις τόσο των εμπόρων όσο και των μικρομεσαίων όσο και των υπαλλήλων, φαίνονται ότι όλα αυτά προωθούνται. Αυτά μέσα σε μια κατάσταση όπου έχουμε 30% ανεργία. Αυτοί μιλάνε για αναπτυξιακά μέτρα λοιπόν, έτσι, όλοι αυτοί έτσι. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια των αναπτυξιακών μέτρων. Έχουμε 30% ανεργία, μισθούς οι οποίοι προβλέπονται να πάνε στα 350 ευρώ, είναι η κινεζοποίηση, η λεγόμενη. Έχουμε διπλασιασμό των ορίων των απολύσεων. Έχουμε περικοπές συντάξεων και ΦΑΠΑΞ. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το αναπτυξιακό, της δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως το λένε. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω, ίσως κάποιος από αυτούς τους ψευτοαριστερούς φωστήρες θα μπορούσαμε να μας απαντήσουν ίσως το ερώτημα από όλους αυτούς τους υπερεπαναστάτες της Αγίας Παρασκευής
πώς γίνεται μια τέτοια ταξικότατη επίθεση, τόσο έντονα και τόσο βαριά φορτισμένη ταξικά, να μην παράγει πολιτικά αποτελέσματα που να συνάδουν με αυτές τις ψευτοταξικές αναλύσεις των συγκρούσεων και των κοινωνικών πολιτικών συγκρούσεων που έρχονται. Πώς τέτοιες ταξικές επιθέσεις δεν έχουν αποτελέσματα ταξικής φύσης συγκρούσεων στην Ελλάδα? Τι απέγινε, πού πήγε αυτό το πράγμα που παλιότερα υπήρχε τόσο πολύ, που όλοι οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι λέγαμε ότι σε τέτοια παρόμοια ζητήματα η ελληνική κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Πού πήγε λοιπόν όλη αυτή η ταξικότητα? Πού πήγαν όλα αυτά τα θα λέγαμε αυτές οι κοινωνικές πολιτικές ευαισθησίες και αντιδράσεις του ελληνικού λαού? Πώς αποδυναμώθηκαν σε αυτό το σημείο που ζούμε σήμερα? Γιατί τα λαϊκά στρώματα δεν ανταποκρίνονται πλέον στις εκκλήσεις, ας πούμε π.χ. του ΚΚΕ? Η εργατική τάξη, ο λαός πρέπει να, στην εντολή, πρέπει να αντισταθεί, πρέπει να αποκρούσει. Πολύ ωραίο το πρέπει. Γιατί δεν το κάνει, το ερώτημά μας. Σε σχέση λοιπόν με όλα αυτά, και επειδή το θέμα μας σήμερα με τους τρεις εκλεκτούς συνομιλητές μας θα αφορά σήμερα και τουλάχιστον άλλες δύο ή τρεις εκπομπές, ενδεχομένως μετά το καλοκαίρι, μετά τον Αύγουστο, θα αφορά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της ανάδειξης του μικρού μεγέθους παραγωγής και του τοπικού μεγέθους παραγωγής, σε συνάρτηση με αυτό που μας προτείνουν ως αναπτυξιακά μέτρα που θα διευκόλυναν τον εξυγχρονισμό. Όλα αυτά είναι παπαρολογίες και μπούρδες και λέξεις οι οποίες δεν λένε τίποτα απολύτως. Αυτές οι συζητήσεις λοιπόν, επειδή έχουν και βαρύ θεωρητικό υπόβαθρο, και έχω τα κείμενα εδώ των δύο συνομιλητών, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το λίγο μονότονο, λίγο στερεοτυπικό τρόπο που σκέφτεστε την παραγωγική ανασυγκρότηση, που λέει παραγωγική ανασυγκρότηση για την ψωροκόστενα σημαίνει αγροτικός τομέας, γιατί αυτό μας λένε περίπου. Ούτε καν αυτό. Έχουμε λοιπόν, και περνάω κατευθείαν, γιατί δεν σκοπεύω προφανώς να μιλήσω ιδιαίτερα, παρά μόνο να κάνω κάποια ερωτήματα που θα διευκολύνουν ίσως τη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν το ζήτημα αυτής της παραγωγικής ανασυγκρότησης με το κείμενό σας πάνω στην παρακαταθήκη του Γιάννη Ροντήρη. Να θυμίσετε εσείς, αντί να θυμίσω εγώ, στο το κείμενο αυτό, είναι ένα μηχανουργείο προκατασκευή μεταλλικών πλοίων που διέκοψε ο πόλεμος, κατασπάραξε οικονομική και πολιτική διαπλογή. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, του Νιάρχου, Ελευσίνας, του Ανδρεάδη δεν θα υπήρχαν χωρίς τον καταρτισμένο τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό της Ρόστρο και της πρωτοβουλίας του Ρεντήρη. Αυτός ο Ευγενής Ευπατρίδης έφυγε άγνωστος το 1976, αφού δαπάνησε εκμάδα, σχεδιαστικό μηχανουργικό ταλέντο και περιουσία στο όραμα μιας παραγωγικά αυτοδύναμης πατρίδας. Το λέτε με bold, με μαύρα γράμματα. Η συνεισφορά του ουδέποτε αναγνωρίστηκε. Και καταλήγεται στην εισαγωγή του κειμένου: ο τόπος μας γεννήτωρας και μήτρας της τεχνογνωσίας, όντως από την αρχαιότητα, όχι τώρα, που στήριξε τη δυτική βιομηχανική επανάσταση, επειδή δήθεν εισαγωγικά δεν παράγει τίποτε, μετατρέπεται δια της βίας σε αποκλειστικό πάροχο υπηρεσιών, τουριστικών ιδιαίτερα υπηρεσιών, αλλά και άλλων πιθανών υπηρεσιών, τραπεζιτικών, χρηματοπιστωτικών κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε, δεν ξέρω αν είναι ο Βαγγέλης Οπισίας πρώτος που θα ήθελε, ή ένας από τους δύο συγγραφείς,
να μας πει λίγο για αυτό το όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης που δεν αφορά αποκλειστικά τον αγροτικό τομέα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είναι προφανές ότι για να έχει κάποιος το θάρρος και το θράσος ή το θράσος και το θάρρος, όπως το προτιμάτε, ας πούμε, να μιλάει για παραγωγική ανασυγκρότηση, έχει μια πίστη, μια συνέστηση, μια γνώση ότι είναι εφικτός, είναι απολύτως εφικτός και ρεαλιστικός ένας εναλλακτικός παραγωγικός δρόμος για τον τόπο. Και απαντώντας πάρα πολύ χοντρικά στο θέμα που θίξατε όσον αφορά το γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά κάτω από όλη αυτή τη λέλαπα, το μόνο που θα μπορούσα να πω έτσι με δύο λόγια, ένα τεράστιο θέμα, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι αυτό το καθεστώς των πραγμάτων έχει καταφέρει να επιβάλλει στη συνέχεια ένα καθεστώς τρομακτικής σύγχυσης, παραπληροφόρησης, σύγχυσης είναι σωστή λέξη, στα πλαίσια της οποίας ο οποιοσδήποτε πάρα πολύ δύσκολα κινητοποιείται, γιατί δεν βλέπει ορατό έναν εναλλακτικό δρόμο. Και αυτό γιατί ο κόσμος πολλές φορές, μας το αποδεικνύει καθημερινά, είναι πολύ πιο όριμος από τον θεωρούμε. Μαζί με τα χίλια στραβά μπορεί να καταμαρτυρούμε ότι κουβαλάμε σαν τόπος και σαν λαός, κουβαλάμε και χιλιάδες θετικά πράγματα και σίγουρα κουβαλάμε μια γνώση και μια ευφυΐα πολύ πάνω του μετρίου. Όταν λοιπόν, οι σχεδιαζόμενοι διέξοδοι είναι ασαφείς, θολοί, είναι και φυσικά μετά από τέτοια πίεση και τέτοιο κατακλυσμό μέτρων που έχει πέσει, ο κόσμος είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός, είναι σαστισμένος. Το θετικό είναι ότι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος τι δεν πρέπει να κάνει, σε τι δεν πρέπει να πιστεύει. Δεν έχει ακόμα αποσαφηνίσει έτσι, σε μια μεγάλη κλίμακα, τι θα μπορούσε να κάνει. Και αν σε κάτι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν κάποιες τέτοιες κουβέντες και ή όποια προσπάθεια έτσι, μεμονωμένων ατόμων σαν και εμάς, ή να βοηθήσουν σε αυτή την αυτοσυνειδησία του κόσμου, η οποία ξεκινάει από την αυτοεκτίμησή του. Δηλαδή αυτό που χτυπήθηκε πιο πολύ από όλα στον κόσμο είναι η εκτίμησή του. Τον κόσμο δηλαδή τον έχουν εμφανίσει ηλίθιο, βλάκα, ανίκανο, ανεπαρκέστατο, λαμόγιο, τα φάγαμε μαζί. Λοιπόν, δεν πιστεύει καν στον εαυτό του. Δηλαδή από εκεί, από όπου πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, είναι ο κόσμος να ξαναανακτήσει την αυτοεκτίμησή του. Και του αξίζει να την ξαναανακτήσει. Διαθέτει όλα τα προσόντα και θα μπορέσουμε να πούμε με δύο λόγια. Άρα έτσι απαντάω πάρα πολύ έτσι γρήγορα και λίγο στο θέμα του γιατί ο κόσμος κατά την αίσθησή μου δεν αντιδρά. Δηλαδή γυρνώντας μέσα στην κοινωνία σαν επαγγελματίας και βλέπω τις αντιδράσεις των απλών ανθρώπων και πιστεύω πιο πολύ στους απλούς ανθρώπους από ό,τι αν θέλετε στους διανοούμενους και στους επιστήμονες, όπως είμαι, ας το πούμε, και η δικιά μας η κάστα, ό,τι θέλετε πέστε, ας πούμε. Η φάρα, ας πούμε. Ο απλός ο κόσμος μέσα στην απελπισία του, μέσα στην πίεσή του, εξακολουθεί πάντα να διατηρεί ένα πολύ καθαρό μυαλό. Αυτό είναι μια χαρά που την επιβεβαιώνει σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το μυαλό αυτό προς το παρόν δεν του δείχνει ένα καθαρό ορίζοντα, μια καθαρή προοπτική. Βλέπει ότι αυτό στο οποίο πάμε δεν έχει καμία διέξοδο. Δεν βλέπει ορατό όμως τον εναλλακτικό δρόμο. Και εκεί νομίζω ότι μπορούν κάποιες ιστορίες να συνεισφέρουν στον αποσαφινιστεί ένας δρόμος. Και να μιλήσουμε λίγο τώρα για αυτό το θέμα του Ροντήρη, που το όνομα κάποιοι μπορεί να το γνωρίζουν, κάτι να σημαίνει για κάποιους και σημαίνει σίγουρα από τον πολύ γνωστό σκηνοθέτη, τον Δημήτρη τον Ροντήρη. Και ο Ροντήρη, τον οποίο μιλάμε εμείς, είναι ο Γιάννης Ροντήρης, ο αδελφός του, ο οποίος ήταν ένας τεχνικός, ένας μηχανουργός, που όσοι, αν τυχόν μας ακούν κάποιοι Πειραιώτες και βάζουν μιας κάποιας ηλικίας, είχε μία μονάδα στον Πειραιά από τα μέσα δεκαετίας του 30 μέχρι και τα μέσα δεκαετίας του 50, η οποία υπήρξε πραγματικό σχολείο από κάθε άποψη, υπήρξε ένα σχολείο τεχνογνωσίας και ένα σχολείο αυτοεκτίμησης που λέγαμε πριν για αυτοεκτίμηση. Επειδή εγώ είχα την ευτυχία από παιδάκι να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο και έτσι αναφέρομαι σε αυτόν, από πολύ μικρός, από παιδάκι, από μωρό κάποιων ετών, από μερικών ετών, ας πούμε, στα προσχολικά μου χρόνια, επειδή δούλευε και ο πατέρας μου, ήμουν στο ναυπηγείο του στο Πέραμα, αργότερα στο μηχανουργείο του,
προσπαθούσε να το κρατήσει ακόμα πριν διαλυθεί εντελώς στα τέλη της δεκαετίας του 50, και τον γνώρισα φυσικά και πολύ αργότερα που εξακολουθούσε, παρόλο που τα είχε χάσει όλα, να προσπαθεί. Τι να προσπαθεί? Τι έκανα με δύο λόγια? Ο Ροντή ήταν, αν θέλετε, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που λεγόταν Ρόστρο, που ήταν Ροντήρης, Στρουμπούλης και Σία ΕΕ στην αρχή. Ο Ροντήρης, όπως μιλάμε, Γιάννης Ροντήρης. Ο Στρουμπούλης ήταν επίσης κάποιος μηχανουργός και η Σία ήταν κάποιος δράκος και αυτός μηχανουργός, και στη συνέχεια από το Δράκο πολέμη, πρόκυψε και η εταιρεία Δράκος Πολέμης. Ο Πολέμης ήταν μηχανολόγος που δούλευε μέσα στο Ροντήρη. Και κάποιοι μπορεί να ξέρουν επίσης μια γνωστή εταιρεία που υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα, Δράκος Πολέμης, παράγει αντλίες. Ο Ροντήρης καταγόταν από μια... ήταν ένας πραγματικός ευπατρίδης, καταγόταν από μια οικογένεια με μακρινή καταγωγή στο Φανάρι. Ήταν μια ιδιόρυθμη οικογένεια, να σας πω ένα πράγμα το οποίο πολλοί θα το ξέρουν. Για παράδειγμα, τα μέλη όλης αυτής της οικογένειας, από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους και μετά, που ασκούσαν διάφορες δραστηριότητες. Ο αδελφός του ήταν ο Νίκος Ροντήρης, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις αρχές της δεκαετίας του 50. Στην οικογένεια αυτή υπήρχε μια παράδοση να βγάζουν πρώτη σχολή Ευελπίδων. Όλη η οικογένεια είχε πολεμήσει όλα τα μέτωπα, τα εθνικοαπελευθερωτικά, και μετά να κάνουν τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο Δημήτρης Ροντήρης είχε τελειώσει σχολή Ευελπίδων πριν γίνει σκηνοθέτης. Και αυτό δεν ξέρω, να το ξέρει κανείς, ας πούμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν μάλλον μια εύπορη οικογένεια, γαλαξιδιώτη στην τελευταία τους φάση. Επενδύσαν λοιπόν αυτά τα παιδιά, νεαροί στην ηλικία, ας πούμε, είναι γεννηθείς πάντων Ροντήρης το 1890 ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Στη δεκαετία του 30 λοιπόν επενδύσαν ένα μικρό μηχανουργείο στην Αθήνα, συνέχεια αγοράσαν ένα παλιό μηχανουργείο του Πειραιά και φτιάξαν αυτή την περίφημη Ρόστρο, η οποία ήταν μια εταιρεία η οποία σε αρχές δεκαετίας του 50 απασχολούσε γύρω στα 1.100 άτομα προσωπικό. Τεράστια δηλαδή. Έτσι, ήταν μια τεράστια μονάδα. Και όχι μόνο απασχολούσε τα 1.100 άτομα προσωπικό, επειδή τότε υπήρχαν αυτές τις περίφημες τεχνικές σχολές του Πειραιά, στις οποίες υπήρχε επίσης αυτή η περίφημη υποχρέωση, προκειμένου να πάρεις πτυχίο για να γίνεις μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, έπρεπε προηγουμένως να γίνεις μηχανουργός. Και η εταιρεία του Ροντήρη, που το κτηριακά καταλάμβανε περίπου 1,5 οικοδομικό τετράγωνο στο χώρο του Πειραιά και είχε και ένα μικρό ναυπηγείο στο πέραμα, είχε ένα ολόκληρο τμήμα όπου κάποιες δεκάδες έως εκατοντάδες μαθητές αυτών σχολών πήγαιναν προκειμένου να ασκήσουν την εμπειρία τους στη μηχανουργία. Από τους ανθρώπους αυτούς ζουν ελάχιστοι σήμερα. Όταν κάνω την εργασία πριν από κάποιους μήνες, ρώτησα κάποιον από αυτούς, του λέω: «Βρε Μανώλη μου, σε αυτό το μεγάλο εργοστάσιο μέσα είχατε εργάτες?» «Όχι», μου λέει, «Αντρέα μου, δεν είχαμε καν εργάτη. Ήταν όλοι τεχνίτες». Δηλαδή, μιλάμε για μια επιχείρηση των 1.100 ανθρώπων, να ξεκινήσουμε από το ανθρώπινο δυναμικό, από την ανθρώπινη διάρθρωση, που είχε κάποιους ελάχιστους πανεπιστημιακούς, δηλαδή με πτυχίο πανεπιστημίου, δηλαδή υπήρχε μέσα ένα πηγός, μόλις είχε ξεκινήσει η σχολή, πώς να πούμε, στο Πολυτεχνείο, υπήρχε μέσα μηχανολόγος, υπήρχε μέσα χημικός μηχανικός, μετά υπήρχαν πάρα πολλοί μηχανουργοί που είχαν τελειώσει τις σχολές του Πειραιά, τον Προμηθέα, τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, ξεχνάω τώρα ποια ήταν τότε, και πάρα πολλοί τεχνίτες. Είχα την ευτυχία, παιδάκι, δεκαετία του 60, μόλις άρχισα να καταλαβαίνω, όταν μιλάμε για τεχνίτες, να γνωρίσω κάποιους από αυτούς τους τεχνίτες, να γνωρίσω και μάλιστα στη δουλειά τους, επί το έργο. Αν σας πω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια εικόνα που τη βρίσκουμε στο film noir, στον Dirk Bogarde, θα φανταστείτε ότι μιλάμε για παραμύθια. Οι τεχνίτες αυτοί ήταν λοιπόν, είχαν μια εξαιρετική έτσι περιβολή, κουστούμαρισμένη, γκρι κουστούμι, άσπρο πουκάμισο. Το θυμάμαι στον δρόμο μπροστά μου, βγάζαν τα μανικετόκουμπα. Ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Λεμπές, εξαιρετικός τορναδόρος και εργοδηγός του Ροντήρη, αυτός που σας μιλάω τώρα. Πήγαινε στον τόρνο λοιπόν, φορούσε λευκή φόρμα. Πού να το πιστέψουμε σήμερα, φορούσε λευκή φόρμα και κατεργαζόταν κάποιο εξάρτημα. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, που ήταν στέλεχος αυτής της εταιρείας μέσα, έλεγε, τότε δεν υπήρχαν φυσικά εργαλειομηχανές, δεν υπήρχαν ψηφιακά εργαλεία, όλο το μοντάρισμα των μερών, θα σας πω τι κατασκεύαζα μέσα μετά, γινόταν πάνω σε ένα τραπέζι που το λέγανε πλάκα εφαρμογής.
η πλάκα εφαρμογής ήταν το, πώς να πούμε, η τράπεζα, όπως λέμε στην εκκλησία, η Ιερά Τράπεζα. Δηλαδή έλεγε ο πατέρας, zero point reference. Έλεγε ο πατέρας μου, ήταν τόσο καθαρή που έπινε σούπα με τη γλώσσα εκεί πέρα επάνω. Φυσικά σε αυτό το τραπέζι επάνω δεν κολούσε κανείς, είχε τρύπες, είχε ένα φοβερό ρεκτιφιάρισμα, ήταν δηλαδή, αν θέλετε, η προσομοίωση, το μοντέλο, η μονάδα της μέτρησης για τα όλα πάνε καλά. Τι έκανε τώρα αυτή η εταιρεία? Αυτή η εταιρεία ξεκίνησε να φτιάχνει στην αρχή της διάφορα μηχανήματα. Έκανε διάφορα μηχανήματα για παγωμηχανές, έκανε διάφορες αντλίες. Και στη συνέχεια, ήδη προπολεμικά, έγινε ο βασικός κατασκευαστής των ειδικών κατασκευών της ΕΤΜΑ. Η ΕΤΜΑ ήταν μια εταιρεία που ακόμα υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει παραγωγικά, σίγουρα υπάρχει σαν όνομα και στο χρηματιστήριο. Ήταν μια εταιρεία τεχνητής μετάξης, η οποία ιδρύθηκε από κάποιους Έλληνες αξιωματικούς μετά το 1922 στην Ελλάδα. Και η οποία γνώρισε μια πάρα πολύ μεγάλη άνθηση. Η ΕΤΜΑ λοιπόν, πέρα από κάποια τυποποιημένα μηχανήματα που είχε μέσα, είχε πάρα πολλά μηχανήματα που ήταν ειδικές κατασκευές. Έφτιαχνε λοιπόν ειδικές κατασκευές της ΕΤΜΑ. Έφτιαχνε δεκάδες ειδικές κατασκευές. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, ας πούμε, γιατί πολλοί νεότεροι άνθρωποι ίσως δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, μέχρι και τη δεκαετία, θα τολμούσα να πω σχεδόν μέχρι και τη δεκαετία του 80, όλη η ελληνική παραγωγική διαδικασία στηριζόταν σε ιδιοκατασκευές. Δηλαδή, το μοντέλο του έτοιμου εργαλείου ήρθε πολύ αργότερα. Φτιάχναμε τα πάντα εδώ. Μάλιστα, μέχρι το 1922 φτιάχναμε απολύτως τα πάντα. Δηλαδή, όλα τα μηχανήματα, μέχρι και οι κινητήρες των ιατμολέγγυων, ήταν δικοί μας. Αλλά και μετά το 1922 φτιάχναμε πετρελοκινητήρες, φτιάχναμε ηλεκτροκινητήρες. Και πάντα, επειδή η παραγωγή σε αυτόν τον τόπο ήταν σε μικρές κλίμακες και εξειδικευμένη, δεν μπορούσε κανείς εύκολα να εφαρμόσει έτοιμα μηχανήματα που ήταν εισαγόμενα απ' έξω. Άρα, οι σωστοί επιτιδευματίες, μεταποιητές, αν θέλετε, προκειμένου να φτιάξουν την παραγωγή τους, τη στήριζαν σύμφωνα με τις ανάγκες σε ειδικές κατασκευές. Ο Ροντίδης, λοιπόν, για να καταλάβετε, έφτιαχνε από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Όλα τα λεπιδοστάσεις του Ευαγγελισμού μέχρι πρότινος ήταν κατασκευές της Ρόστρο. Έφτιαχνε μεταλλικά κτίρια. Έφτιαχνε, εταιρείες όπως η Ίον, η Παπαδόπουλος, η Μπισκότα, η ποια άλλη είναι σοκολατοβιομηχανία. Όλα τα μηχανήματα μέσα ήταν από τη Ρόστρο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η μονάδα είχε, αν θέλετε, ένα ποσοστό που δεν ξεπερνούσε το 10% της παραγωγής, που ήταν τυπικά προϊόντα, αν θέλετε, καταναλογία με αυτό που λέγαμε κάποτε φορτικό μοντέλο, δηλαδή εν σειρά παραγωγής, που ήταν ελάχιστα, από αυτές ήταν οι αντλίες και οι παγωμηχανές. Το 90% όμως της παραγωγής ήταν ειδικές κατασκευές που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτό το έζησα και εγώ. Α, ελαιοτριβία. Μηχανές για ελαιοτριβία. Για οποιαδήποτε ανάγκη υπήρχε στην ευρύτερη παραγωγική διαδικασία, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι οπουδήποτε, εξυπηρετεί το με κατασκευάσματα δικά μας. Αυτό λοιπόν ήταν το αντικείμενο της Ρόστρου. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο πράγμα που το λέμε. Α, επίσης, ο Ροντίς ήταν ένας πολύ πρικισμένος και πολύ οραματιστής άνθρωπος. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 30 είχε σκεφτεί να φτιάξει προκατασκευασμένα μεταλλικά βαπόρια στην Ελλάδα. Προσέξτε, προκατασκευασμένα, τι σημαίνει προκατασκευασμένα? Δηλαδή, μεταλλικά βαπόρια κάναμε και τότε. Κατασκευάζαμε μικρά βαπόρια στην Ελλάδα. Αλλά το μοντέλο το οποίο αναπτυσσόταν έξω ήταν ότι μπορούσες να φτιάξεις τμήματα βαποριών με πολύ μεγάλη, με ολικό σχεδιασμό, όπως τα λέγαμε σήμερα, με πολύ μεγάλη ακρίβεια κατασκευής. Και μετά αυτά τα μικρά τμήματα τα μοντάζει αμέσως και μετά σε μεγάλο βαπόρι. Υποτίθεται πως έτσι γίνανε τα Liberties, ας πούμε. Και έτσι δούλευαν και τα μεγάλα ναυπηγεία στη Δύση μετά τον πόλεμο. Αυτό λοιπόν ο Ροντίδης το ξεκίνησε ήδη στη δεκαετία του 30, τον πρόλαβε ο πόλεμος, σταμάτησε. Στον πόλεμο ο Ροντίδης, κατά δηλώσεις του ανθρώπων που ζουν ακόμα ελάχιστον, το κλείνει το εργοστάσιο προκειμένου να μην. Όταν μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, προκειμένου να μην το χρησιμοποιήσουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί το επιτάσσουν το εργοστάσιο και τους υποχρεώνουν να φτιάχνουν, να επισκευάζουν τις τοπιλακάτους τους, που ήταν, αν θέλετε, το πιο εξευγενισμένο, το πιο προηγμένο τεχνολογικά, πολεμικό εξάρτημα, εργαλείο που είχαν εκείνη την εποχή. Από
μαρτυρίες διασταυρωμένες από πολλούς ανθρώπους. Στο εργοστάσιο αυτό μέσα γίνανε τρομακτικά σαμποτάζ, τα οποία δεν μπόρεσαν ποτέ οι Γερμανοί να τα αποδείξουν. Δηλαδή τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι μηχανουργοί ήταν σε θέση να προγραμματίζουν στο λεπτό πότε θα χαλάσει η μηχανή. Μέσα από διαδικασίες σχεδίασης, τόρνου και φρέζας και μπόρικ μου τα μηχανήματα που διαθέτανε. Και δεν ήταν ποτέ ο χρόνος ο ίδιος. Με αυτήν την στην αρχή λοιπόν κάτι υποψιαστήκαμε, το είδαν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Στο τέλος εγκαταστήσαν ολόκληρο επιτελείο μέσα ανθρώπων δικών τους, προκειμένου να καλύψουν ποτέ. Δεν τα ανακάλυψαν ποτέ. Γιατί η δική μας τεχνική, και εκεί όταν μιλάμε για αυτόν τον τόπο σήμερα, και αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς ξεπουλάνε σήμερα αυτόν τον τόπο και έχουν το θράσος να μιλάνε προς τον τόπο που δεν κάνει τίποτα, φανταστείτε από τότε αυτό ο τόπος τι τεχνολογία, δηλαδή για να μπορείς δηλαδή, την πιο προηγμένη τεχνολογία της εποχής να την υπερβαίνεις και σε συνθήκες μάλιστα απολύτως άγριες έτσι και απολύτου εξάρτησής σου, δηλαδή την παραμικρή πλευρά σου θα σε στέλνανε, θα σε κρεμάγανε. Δεν κατάφεραν ποτέ τους να αποδείξουν το παραμικρό. Αυτή ήταν η Ρόστρο. Έρχεται τώρα ο πόλεμος. Η Ρόστρο αντέχει με στο πόλεμο, με την επιταχμία του Γερμανού. Θα μου επιτρέψει ναι. Να κάνω μία. Ναι, βεβαίως. Σημαίνει ότι πέραν της ηθικής εργασίας του παραγωγού, αυτή η ηθική της εργασίας η οποία καταραίει, έχουμε ένα άλλο κεντρικό ζήτημα. Την τεχνική και λογικομαθηματική νοημοσύνη. Βεβαίως. Διότι αυτός που κάνει σαμποτάζ, λες, και το ξέρουμε τουλάχιστον στο δικό μου τον κλάδο ψυχολογία της εκπαίδευσης κάνω, συνεπώς γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Νοημοσύνη λογικομαθηματική και τεχνική έχει ιδιαίτερα ο κατασκευαστής του εργαλείου. Έχω κάνει και μια ολόκληρη έρευνα διεθνή. Ο βαθύτατος γνώστης δηλαδή. Ο κατασκευαστής του εργαλείου πρέπει να έχει άποψη του τι χρειάζεται αντικειμενικά το έργο, άρα να έχει κάνει προανάλυση ώστε να κατασκευάσει το εργαλείο. Δεν το έχει ο χρήστης αυτό. Και όλα τα παιδικά παιχνίδια σήμερα που αντί να προωθούν στην κατασκευή του παιχνιδιού που παλιά σε εποχή λιτότητας τα κάνανε μόνο τους, όντως τα πιτσιρίκια, τα ποδήλατα και τους αετούς και δεν ξέρω τι άλλα κάνανε. Τώρα τα αγοράζουν έτοιμα. Η διαφορά του έτοιμου ανθρωπαϊκού κούκλας, ποδήλατου, σε επίπεδο νοημοσύνης, είχα κάνει μια έρευνα που τα δείγματα ήταν τσιγκάνοι χωρίς τίποτα, πληθυσμοί τσιγκάνων, και μεσοαστή και αστικής προέλευσης χρήστες για να κάνουν τεχνικά έργα απλά. Που ήταν κόψιμο σπάκου, κατσαβίδι για να χρησιμοποιήσουν και τα λοιπά, χωρίς να έχουν όμως τα εργαλεία αυτά. Έπρεπε από τα υπάρχοντα αντικείμενα να τα πειρατέψουν, ας πούμε. Το κατσαβίδι ήταν ένα νόμισμα. Θα έπρεπε το νόμισμα να χρησιμοποιήσουν. Αντί να κόψουν, δεν είχαν μαχαίρι, έπρεπε να ανάψουν έναν αναπτήρα. Άρα να κάψουν, που είναι άλλο πρωτογενές σχήμα το καίω και άλλο το κόβω. Προφανώς τα παιδιά τα γυφτάκια των. Όχι κάτω Αχαγιά απλώς, Ζεφύρι και τα λοιπά τέτοιες περιοχές ξεσκίσανε σε επιδόσεις τα μικροαστάκια και αστάκια σε χρόνους καταμετρημένο, που σημαίνει ότι παράγουμε επίσης μέσα από αυτό το σύμπαν των χρηστών ηλίθιους ιδιώτες με όλη σημασία στη λέξη, δεν είναι μόνο ιδιώτες, είναι και ηλίθιοι. Και αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους περιγράφεις είναι λαϊκοί άνθρωποι σοβαρής και βαριάς νοημοσύνης, την οποία οι απόγονοι τους, οι οποίοι σπούδασαν σε πανεπιστήμια, την έχασαν. Συνεπώς πήγαν πίσω από τον πατέρα και τον παππού τους, νομίζοντας ότι είναι μορφωμένοι. Παρένθεση, είναι συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά με τσιγκλάς, οπότε... Θα πήγαινε και να σου περιγράψετε εξαιρετικά το τι σημαίνει μηχανολογία. Είχα μια έννοια, μια διεθνής έρευνα που είχα κάνει. Μάλιστα είχα σκεφτεί να την κάνω με τους Ιάπωνες. Φανταζόμενοι ότι οι Ιάπωνες είναι πιο καθυστερημένοι, αλλά δεν μου την πληρώσαν οι Ιάπωνες. Είχε πολλά έξοδα, οπότε την έκανα σε μικρογραφία εντός της Ελλάδας.
Σας διέκοψα όμως. Δεν με διακόψα, δεν ήταν πολύ πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας. Να θυμίσω στους ακροατές τι λέμε ακριβώς, έτσι, για πρέπει να είναι σαφές. Πήραμε ένα παράδειγμα τη Ρόστο του Ροντήρη. Πήραμε ένα παράδειγμα για να πούμε πως στη βάση αυτού του παραδείγματος ενδεχομένως υπάρχουν και 100 άλλα που δεν γνωρίζουμε, έτσι. Δεκάδες και εκατοντάδες, ναι. Πήραμε ένα παράδειγμα για να απαντήσουμε στο τι θα ήταν το φοβερό ερώτημα και μετά και μετά και μετά τι θα κάνετε χωρίς τους Γερμανούς που σας δίνουν λεφτά για να πληρώνετε τα μνημόνια. Τι κάνανε όλοι αυτοί, ήτανε μόνο αχρώτες, ζούσανε πάνω στα δέντρα και μας άγανε φύλλα. Όχι! Κάνανε βιοτεχνική και βιομηχανική σοβαρότατη παραγωγή που οι εξειδικευμένοι στη μεταλλουργία Γερμανοί. Σιδηροβιομηχανία Γερμανοί. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού τους ερχόταν το σαμποτάζ. Μιλάμε λοιπόν γι' αυτό. Μιλάμε για ευφιέστατους, παραγωγικότατους, ικανότατους και ευημερούντες σχετικώς λαϊκούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σπουδάσει, δεν ήταν πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι, δεν είχαν άποψη περί παντός επιστητού, αλλά ήταν 100 φορές πιο μπροστά από τον γονό τους σε όλες τις απόψεις, ηθικές, πολιτικές, διανοητικές. Συνεπώς η πρόοδος που έχετε, λεβεντόπεδα, επιτελέσει είναι προς τα πίσω. Ακριβώς. Αυτό λέμε. Και το λέμε με απλά λόγια για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση ότι λέμε κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς λέμε. Και σας αφήνω το λόγο, διότι η Ρόστρο το λέτε στο κείμενο έκκληση, όχι από τους κανόνες του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού, όπως θα μας πει. Και αυτό άλλο τι έχουν συνέχεια. Ο μέσος, τι να γίνει, δεν μπορούσε. Σοβαρά, λεβέντες. Εγώ βλέπω ότι έκλεισε με πολιτική επιλογή. Διότι αν αποφάσιζε το ελληνικό κράτος να προστατεύσει, η λέξη προστατευτισμός απαγορεύεται πλέον. Έτσι. Σημαίνει ότι είσαι κλειστή κοινωνία. Ενώ τα αρώματά τους είναι της ανοιχτής. Αν αποφάσιζε να προστατεύσει αυτή την παραγωγή, σήμερα δεν σας παίρνανε λεβέντες και τα σόφρακα μαζί με τα παιδιά σας. Ξυπνάτε. Αυτό τους λέμε στους ακροατές. Προφανώς οι ακροατές είναι οι καλοί που μας ακούνε. Λέει εκείνους που τους μη ακροατές, αλλά που νομίζουν ότι έχουν άποψη περί των θεμάτων. Σας διέκοψα, απλώς ήθελα να κάνω... Πάνω σε αυτό που λέτε, απλώς να πω κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο. Ισχυριζόμαστε σε αυτό το κείμενο, ισχυριζόμαστε μάλλον τι. Ο δείκτης της παραγωγικότητας, της αυτοδύναμης παραγωγικότητας ενός τόπου, είναι άμεσα συναρτημένος με τον δείκτη της εθνικής ανεξαρτησίας. Δεν τυχαίο λοιπόν ότι μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο, όταν αυτός ο χώρος πια έχει διαλυθεί κατά κράτος από όλες τις απόψεις, ξέρετε κάτι, ψάχνω στο θέμα του Ροντήρη. Και εκεί οφείλω έτσι κάποιες πολλές ευχαριστίες στην Ευγενία την Κρεμμυδά, μια νέα ιστορικό η οποία ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με το θέμα της μηχανουργίας και με τα μηχανουργία και μου έδωσε και πάρα πολλά στοιχεία. Λοιπόν, κάποια στοιχεία λοιπόν τα βρήκα μέσα από το αρχείο της Τράπεζας Πυρός. Όταν λοιπόν πήρα στα χέρια μου το αρχείο της Τράπεζας Πυρός, διαπίστωσα πως δεν ήταν μοναδική η περιστροφή, ήταν τουλάχιστον δεκάδες, όχι εκατοντάδες περιπτώσεις. Διαλύσαν το σύμπαν τότε. Δηλαδή, αφού ιτήθηκε κατά κράτος η χώρα, γιατί ιτήθηκε η χώρα, έτσι. Δηλαδή, ο εμφύλιος ήταν μια ήττα της χώρας, έτσι. Μια κατακράτωση της χώρας. Αφού ιτήθηκε λοιπόν η χώρα, την ίδια εποχή που εκτελούσαν τον Μπάτση και τον Μπελογιάννη, στο ένα επίπεδο, στο επίπεδο της αριστεράς, στο άλλο επίπεδο διαλύανε την όποια παραγωγική υποδομή. Αυτό το φαινόμενο που λέμε μεταπρατισμός άρχιζε πια να παίρνει κεφάλι με ένα δραματικό τρόπο. Πάντα υπήρχε όχι σε αυτό το μέγεθος, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, διότι είμαστε αγροτική χώρα. Και κοιτάξτε, εκεί επάνω λοιπόν, αμυγός, ο ευπατρίδης αυτός Ροντήρης, αυτός ο δεξιός, του οποίου η στάση είναι πιο αριστερή από κάποιον αριστερό. Καλά. Ήταν δεξιός, έτσι. Αν θέλουν να μιλήσουμε για σχήματα. Απολύτως. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο, όταν πια πάνω από τα πάρουν όλα, τα διαλύσουν όλα, έχει γράψει
ένα εξαιρετικό κείμενο, θα είχε νόημα να διαβάσουν μια-δύο λεξούλες στο τέλος. Εγώ θα ήθελα το αυτό που είχε νόημα. Περί ισοτηρίας της ελληνικής τηλεοπτικής. Είναι ένα μεγάλο κείμενο. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό του κομμάτι. Είναι ένα κείμενο δεκασέλιδο, θα το διαβάσει μόνο. Όχι, αλλά... έχω πάρει μερικά αποσπάσματα. Και φανταστείτε ότι αυτός δεν είναι ένας διανόμος, δεν έχει πάει πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια που είπατε έτσι. Αυτός είναι ένας μηχανουργός που έχει τελειώσει μια μέση τεχνική σχολή του Πειραιά, η οποία αν θέλετε αντιστοιχεί σήμερα σε κάποια ανωτέρα σχολή, αν θέλουμε, τα σήμερα δεδομένα. Αλλά δέστε αυτός ο άνθρωπος τι συγκρότηση έχει. Να διαβάσω 2-3 πράγματα. Θα διαβάσω κι εγώ μετά. Α, διαβάστε εσείς, διαβάστε. Θα διαβάσω κι εγώ. Ωραία. Σχολείτε, γιατί έχω σταμπάρει μερικά, γι' αυτό το λέω. Φοβερό δηλαδή. Δηλαδή έχουμε. Δηλαδή το βαθμό της συγκρότησης αυτού του ανθρώπου. Το πιάστη, κοιτάξτε. Και σας διακόπτω, συγγνώμη, και φυσικά γι' αυτό που για τα πανεπιστήμια εδώ πέρα κάνει μια πολύ σαφή αναφορά στα πανεπιστήμια. Σαφώς. Τότε ο άνθρωπος. Έχουμε μια ντόπια. Και πριν προλάβει, δεν ξέρω αν την ίδια περίοδο ο Σεφέρης που λέει την καταστροφή, τη μετάβαση από το χωριό στο πανεπιστήμιο. Ήταν και αυτό όμω, αν σκεφτείτε, είναι και αυτό. Γενιά του 30. Ναι, ακριβώς. Ο Ροντήρης είναι γενιά του 30. Δεν ξέρω ποιος είναι πρώτος, λέω, που το λέει. Έχουμε μια ντόπια αστική. Ο Ροντήρης έγραψε από ανάγκη, δεν πρέπει να έγραψε. Δεν έγραψε από ανάγκη στα τελευταία του. Συγγνώμη, μια ντόπια αστική τάξη με προσωπικό από εξειδικευμένους τεχνίτες, μάστορες, παραγωγούς, τορναδόρους και όλα αυτά που λέτε. Εξειδικευμένοι τεχνίτες είναι το εργατικό του προσωπικό στην Ελλάδα του τότε. Και ο άνθρωπος αυτός λέει, επειδή βλέπει ότι κλείνει και τη χτυπάνε τη σιδηροβιομηχανία, ο άνθρωπος αυτός που λέτε της ανώτερης τεχνικής σχολής γράφει τα εξής. Θα είτε το πραγματικό, φυσικά γράφει στην καθαρέως ο άνθρωπος από τότε της εποχής όλοι έτσι γράφουν, ναι. Θα είτε το πραγματική απώλεια να σβήσει ό,τι έχει δημιουργηθεί ύστερα από μύριους κόπους ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι οραματίστηκαν τη δημιουργία μιας τόσο ζωτικής βιομηχανίας και οι οποίοι αξίζουν σήμερα καλύτερη στίχη από τον εδίμ την εξαφάνιση του το σαφ της εθνικής σημασίας έργου. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Διαβάστε παρακάτω. Ναι, θα διαβάσω παρακάτω. Αλλά σκεφτόμουν ότι ενώ στρεφόμαστε μια εποχή που πολιτικός είναι πολύ πριν τα μνημόνια όλα αυτά, έτσι. Αλλά πολιτικώς αρχίζουμε να στρεφόμαστε στις αγωγές, μετεπρατισμό, το γράφετε, υπηρεσίες. Διότι η χώρα είναι αγροτική και δίπλα είναι υπηρεσίες. Τότε είναι βασικά τουριστικές υπηρεσίες και κάτι άλλα συναφή. Έτσι. Προκειμένου για να μπούμε στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Δεν ήταν τουριστικές, εμπορικές. Εμπορικές και κάτι τέτοιο. Ωραία. Και το λέτε ειρωνικά. Για το τότε, κάθε σχέση με σημερινά περιστατικά είναι εντελώς συμπτωματική. Ωραία. Και να μετακυλήσουν, επίσης θα έλεγα, τον ιδεολογικό τους προοδευτισμό σε μια ταξική δίθεν καταγγελία της αχώριας μικρής ή μεσαίας αστικής τάξης. Γιατί παράγεται και αυτό το υποπροϊόν τότε. Συχνά των απογόνων, δηλαδή αστική τάξη, είναι απόγονοι της παλιάς μαστορικής. Είναι παλιοί μάστορες. Μετά τον ιδεολογικό, πολιτισμικό και πολιτικό εξυγχρονισμό τους, μετά τη δεκαετία του 80 συνεπώς, ο ηλίθιος ψευτοαριστερός ριζοσπάστης, τη φράση αυτή θα την ειρωνευτεί σήμερα. Τον ακούω με τα αυτούνια μου να λέει. Σιγά μωρέ, εθνική σημασία για την τσέπη μας και το αστικό μας ταξικό συμφέρον. Αυτό θα πει το Καφρόπουλο. Το μελλοντικό δουλάκι, ο Καρπαζόης Πράκτορ ή ο γόνος Καρπαζόης Πράκτορων από Χολαργό και Αγία Παρασκευή που το παίζει αριστερός αντιεξουσιαστής, ταξικός, αναλυτής και πρασινάλογα. Θα ειρωνευτεί αυτή τη φράση, διότι ο κύριος Ροντήρης συνεχίζει. Μεταξύ των άλλων πληγμάτων, πολλοί νέοι Ελλάδοι επεδόθησαν στην επιστήμη του μηχανικού μηχανολόγου, αλλά βλέποντας το σκληρό αγώνα των οποίων εγωνίζεται η ελληνική σιδηροβιομηχανία, αντί να τραπώσει στη δημιουργική εργασία της κατασκευής μηχανημάτων, μετεβλήθησαν εις αντιπροσώπους ξένων οίκων, πολύ ολίγων τιμητική ενασχόληση δια ένα επιστήμονα που απέφεραν άκοπα κέρδη, παρετούμενοι της φιλοδοξίας να γίνουν οι ίδιοι στον τόπο τους κατασκευαστές. Ο ίδιος αριστεροταξικού αναρχικούλης από την Αγία Παρασκευή που έχει άποψη ή που είναι πολύ φίλος με την Κεντρική Επιτροπή του τιμημένου Κουκουέ,
θα πει δεν ήθελαν βεβαίως οι άνθρωποι να γίνουν βιομήχανοι. Και ταξικοί καταπιεστές του εργάτη με αυτά τα στερεότυπα ζουν. Ήθελαν να παραμείνουν εξειδικευμένοι εισαγωγείς. Αυτά δεν λένε. Να γίνουν ίσως και έμποροι, ίσως και αντιπρόσωποι, ίσως και απλοί. Θα ήθελα να σε διακόψω. Επειδή αναφέρθηκες τώρα στο ΚΚΕ και στην σημερινό άποψη, ΚΚΕ. Ναι, το σημερινό ΚΚΕ, ίσως το σημερινό ΚΚΕ, ίσως και το χτεσινό ΚΚΕ, θα έλεγα ότι τουλάχιστον το χτεσινό και το παλιότερο ΚΚΕ χαρακτηρίζεται από μια άλλη αντίληψη, από την εν γέννη αριστερά. Προφανώς περισσότεροι γνωρίζουν ότι εγώ δεν πολιτικά δεν ταυτίζομαι ούτε με το ΚΚΕ, ούτε όμως και με την εν γέννη αριστερά. Τα παραδείγματα που ανέφερες πριν από λίγο, ο Μπάτσης, ο οποίος έχει πάρει βέβαια και ένα συμβολικό χαρακτήρα το βιβλίο του, η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, δείχνουν ότι το κομμουνιστικό κίνημα, το αριστερό κίνημα της εποχής εκείνης ήταν προσανατολισμένο στην παραγωγή. Εστίαζε στην παραγωγή. Δεν διαφωνώ καθόλου, Βαγγέλη. Μετά τον πόλεμο θεωρήσαν ότι ήρθε η ώρα να ανασυγκροτήσουν παραγωγικά τη χώρα. Αυτό ήθελε τότε το ΚΚΕ. Γι' αυτό γράφτηκαν αυτά. Γιατί δεν έγραφε και ο Φαράκος για τον ηλεκτρισμό, τον εξελεκτρισμό της χώρας. Γι' αυτό και τότε το ΚΚΕ, το διαβάζουμε και σε ορισμένα λογοτεχνικά έργα, κάνει μία κριτική στο καπιταλισμό, στον σκληρό εκμεταλλευτή, αλλά παράλληλα εκείνο που χτυπάει είναι την κομπραδόρικη αστική τάξη. Γιατί έχει λαϊκή είναι βάση. Είναι τη στροφή. Δηλαδή κόμμα. Χτυπάει την αστική τάξη ως κομπραδόρικη, ως μεταπρατική. Βεβαίως. Αυτό το χαρακτηριστικό της εντοπίζει και χτυπάει. Την άλλη, σε ένα αφηρημένο σχήμα το οποίο έχει πολύ συζητηθεί και δέχεται κριτική από την εν γέννη αριστερά σήμερα, την άλλη την εντάσσει στην λεγόμενη εθνική αστική τάξη. Αυτό σήμερα μπορεί κάποιος να τους φέρνει απέναντι και να λέει ότι για όσα στραβά συνέβησαν στην αριστερά φταίει αυτή η ιδεοληψία τότε της αριστεράς ότι υπάρχει μια εθνική αστική τάξη. Αντίθετα, δεν ήταν αυτό το σφάλμα της τότε αριστεράς. Καλά το είδε τότε. Άλλα ζητήματα σήμερα πρόκειψαν στη συνέχεια. Σήμερα και το ΚΚΕ επιτείνοντας. Η περίοδος που λες είναι αυτή, ναι, που φτιάχνουν και άμα. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Αλλά μέχρι και στην δεκαετία του 60 το ΚΚΕ, ο λόγος, ο επίσημος λόγος, είναι λόγος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για τη θεμελίωση της παραγωγής. Κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, δηλαδή μπαίνει μέσα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, παίρνοντας τον μέρος των μεν αστών ενάντια στους άλλους αστούς. Παίρνει το μέρος του παραγωγού, του βιομήχανου ενάντια στους άλλους. Τότε το ΚΚΕ κάνει κριτική στο μοντέλο ανάπτυξης που είναι κτίρια, χτίζουμε δημόσια έργα, κατασκευαστικά έργα, και λέει πού είναι η βιομηχανία. Το θέμα της βιομηχανίας το θέτει. Κάνει κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα και λέει πού πατάει το εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με το, σε ποια παραγωγική βάση. Όταν αποδυναμώνουμε την παραγωγική βάση, τι εκπαιδευτικό σύστημα θα έχουμε. Συνεπώς πρέπει να μιλήσουμε για δύο περιόδους. Για μια περίοδο σαν κι αυτήν, που αντιστοιχεί βέβαια και στην θαυμάσια συζήτηση, συγκινητική συζήτηση που γίνεται τώρα, βάζοντας στο κέντρο της κουβέντας μας το υπόδειγμα Ροντήρη, όπως είπαμε, μπορεί κανείς να το δει, να απλώνεται εκείνη την εποχή, και από εκεί και πέρα να δούμε ότι κάτι συνέβη εκεί γύρω στο 60-70, κάτι συνέβη. Εκεί το κάτι προσπαθούμε εκεί, να βγάζουμε. Εκεί κάτι στράβωσε και σιγά σιγά μεταβάλλεται η ελληνική κοινωνία. Τα αστικά στρώματα αλλάζουν χαρακτήρα και μπαίνουμε στη δεκαετία του 80 πια, όπου εκεί έρχεται ο ρημαγδός. Αυτό το κάτι πρέπει να πιάσουμε. Και να το πιάσετε. Εγώ όμως, όπως γνωρίζεις, θα πρέπει να μας εγκαταλείψεις. Θα πρέπει να σε καταλήψω. Έχω μια υποχρέωση στην επόμενη συνάντηση. Θα είμαι εδώ, όμως, όμως εκείνο που υπόσχομαι είναι ότι το βράδυ, όταν γυρίσω, θα βάλω να ακούσω ότι είπαν οι φίλοι μου Ανδρέας και ο Αλέξης. Νομίζω ότι είναι μια...
θαυμάσια ευκαιρία να ακουστούν και να καταγραφούν κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πάντως, Βαγγέλη, για την παρουσία σου. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς. Έλεγα ότι η συνέχεια είναι το συμφέρον τους αυτών. Λέει, γράφει ο Ροντήρης. Αυτών των μεταπλατών, ναι, που δεν θέλουν να γίνουν κατασκευαστές. Ήταν η δυσφήμιση των ελληνικών κατασκευών και η διαπαντός μέσου προστασία των έξωθη εισαγόμενων. Αυτό έχει κεντρικό βάρος. Το λένε αξιολόγηση ποιότητας στη ψυχό διάλεκτο. Αυτό είναι ειδικό μάθημα. Αξιολόγηση ποιότητας, τα κριτήρια με τα οποία γίνεται αξιολόγηση. Πριν γίνει θεωρία και μπει λοιπόν στην βιομηχανική ψυχολογία ως οι διαδικασίες της αξιολόγησης, βλέπεις ότι υπάρχει ως πρακτική, εμπορική πρακτική. Είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των μηχανημάτων, όπου θα υπογραμμιστεί προφανέστατα η ανωτερότητα των εισαγόμενων και για να ανταποκριθεί στην πίεση, ο Έλλην κατασκευαστής της εποχής θα γράφει στη διαφήμιση εφάμιλο των ευρωπαϊκών. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Μπορεί να είναι ανώτερο των ευρωπαϊκών. Όπως και οι Έλληνες τεχνικοί είναι ανώτεροι των Ευρωπαίων. Αλλά έχει γίνει το κλικ αυτό και έχει φανεί ότι είναι κατώτεροι και έχουν κάνει μια προσπάθεια για να γίνουν εφάμιλοι, να εξισωθούν. Γιατί άμα πεις ότι από 2.000 αιτίες μπορώ να εξηγήσω γιατί είναι ανώτεροι, ενδεχομένως σήμερα μπορώ να σου πούνε ότι είσαι και εθνικιστής και ρατσιστής. Θα μου επιτρέψεις να... Ναι, σταματάω. Μια παρατήρηση απλώς, κάποια πράγματα που είπε όσον αφορά τον Αντρέα, έκανε λάθος η αίτημα, όχι απλώς έχει κλείσει, αλλά εταιρεία, το κουφάρι της αίτημα είναι αυτό που πήρε ο Βοβός για να κάνει μέσα στο μολ, το καινούργιο μολ στον Ελαιώνα. Και έγινε εκεί όλη η ιστορία με την ανταλλαγή. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που είπατε για προστασία, δεν ζήτησε προστασία ο Ροντήρης, όσο με επιτρέπετε. Δεν υπήρξε ποτέ προστασία και ούτε υπάρχει προστασία. Ίσα-ίσα αυτό που περιγράφει ο Ροντήρης είναι ότι χτύπημα είναι της ελληνικής παραγωγής. Το ανάποδο δηλαδή. Ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει. Μην επαφιόμαστε ότι το πρόβλημα των ελληνικών παραγωγικών εταιριών βιοτεχνιών είναι το πρόβλημα ότι δεν έχουν προστασία. Ίσα-ίσα το ανάποδο είναι ότι χτυπιούνται και χτυπιόντουσαν και χτυπιούνται με διάφορους τρόπους. Ποτέ δεν υπήρξε ελεύθερη αγορά. Ποτέ. Πάντα και σήμερα έτσι δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Κανένα κράτος δεν έχει ελεύθερη αγορά, ό,τι και να λέμε. Υπάρχουν μέτρα προστασίας μέσα σε εισαγωγικό, τα οποία τα εφεύρουμε, τα οποία λέγονται τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, αν δείτε σήμερα το πολυνομοσχέδιο που αναφερθήκατε στην αρχή, τι κάνει? Χτυπάει δύο πράγματα. Πρώτα το Γενάρη κλείνει όλα τα ιστιτούτα πιστοποίησης, ευετά, μελότ κλπ. Οτιδήποτε έχει σαν εργαλείο για να δημιουργήσεις προϊόν. Και έρχεται σήμερα και χτυπάει την τεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή οποιαδήποτε δυνατότητα για να ξαναδημιουργήσουμε μια παραγωγική βάση, τη χτυπάει. Και τους μικρομεσαίους που είναι η μόνη ζωντανή παράδοση. Άρα σου κάνει διαυγή αυτά ακριβώς, δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι άλλο. Στο κάνει διαυγή σε όλο τον κόσμο, ποια είναι ο στόχος, δεν είναι κάτι τυχαίο. Ο στόχος είναι ακριβώς για να μην μπορέσεις να δημιουργήσεις. Δηλαδή θέλεις να δημιουργήσεις, ασχολιόμασταν παλιά με την εξωτερική οστεοσύνθεση που θεωρείται ό,τι πιο
υπάρχει τεχνολογίο, τεχνολογία η οποία μπαίνει στο σώμα, μάλιστα, έτσι είναι, με τιτάνιο. Είχαμε κατασκευάσει για το κέφι κάποιον που είχαν κέφι Ελλήνων επιστημόνων ορθοπαιδικών και είχαμε κατασκευάσει. Για να μπορέσει όμως αυτό να χρησιμοποιηθεί, και είχαν γίνει και κλινικές μελέτες που είχαν πάει καταπληκτικά, για να μπορέσει όμως αυτό να μπει σε ένα, σε ένα νοσοκομείο και να μπορέσει να παραχθεί με ένα σκοπό να απολυθεί, έπρεπε να πιστοποιηθεί. Η πιστοποίηση αυτή έπρεπε να γίνει στην Ελβετία. Τα χρήματα τα οποία ζητούσαν οι Ελβετοί ήταν φυσικά μόνο μια πολύ μεγάλη φαρμακευτική ιατρική εταιρεία, οι γνωστές κλπ. Θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να τα απεξέλθουν. Προφανώς δεν θα μπορούσαν οι Έλληνες ορθοπαιδικοί να τα απεξέλθουν. Άρα το θέμα της πιστοποίησης, το οποίο είναι πρώτη στο, στη σημερινή, γιατί δεν μιλάει κανένας για καμιά προστασία. Δηλαδή να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι το πρόβλημα της ελληνικής παραγωγής. Είναι ιδεολόγημα. Είναι ιδεολόγημα. Εγώ λέω θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Θα έπρεπε, αλλά και θα μπορούσε. Υπάρχει σε κάποια πλαίσια. Δηλαδή, εκεί να υπήρχε αυτό που λέει ο Αλέξης, που είναι, αν θέλετε, είναι ο προστατευτής, το οποίο δουλεύουν όλες οι μεγάλες εταιρείες έξωση. Δεν τον λένε προστατευτισμό, αλλά είναι εξουσίας. Δηλαδή, το πώς διατυπώνεις προδιαγραφές, εμέσως προστατεύεις το προϊόν σου. Το πρόβλημα του Ροντήρη, λοιπόν, που προέκυψε από τότε, τι ήταν το βασικό? Ότι βάλανε εισαγωγικούς δασμούς στις πρώτες ύλες, που κάνανε λοιπόν την αγορά των πρώτων υλών πιο ακριβή από το να αγοράσεις το τελικό προϊόν των Γερμανών. Όταν οι Ευρωπαίοι κάνουν το ανάποδο, καταλαβαίνω πολύ, επιδοτούν τις πρώτες ύλες. Και ελπίζω καταλαβαίνει και ο κόσμος τι εννοείται. Δηλαδή αυτό ήταν ο βασικός. Άρα σύμφερε να αγοράσεις έτοιμο το προϊόν, την εργαλειομηχανή τη γερμανική, παρά να τη φτιάξει εδώ πέρα. Και επειδή αναφερθήκατε, το είχα σκοπό να αναφερθώ και εγώ, στην λεγόμενη εισαγωγικά αναβάθμιση των δυσλειτουργιών της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διέρχεται από την άμεση απόλυση όλων όσων προσφέρουν γνώσεις συνυφασμένες με την παραγωγή. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Νομερόδινες, σαταρικίας. Δεν κλείνουν τα πανεπιστήμια που βγάζουν πολιτισμικούς ανθρωπολόγους, θεολόγους. Για την εικονική πραγματικότητα. Να μην κάνω κανένα χαρακτηρισμό αρνητικό. Όχι, αυτά παράγουν ιδεολογία και κοινωνική αναβάθμιση. Την φαντασιακή κοινωνική αναβάθμιση αυτού που περιφρονεί ακριβώς την παραγωγική εργασία. Μετά σας έχω και ένα παράδειγμα του τι σημαίνει περιφρόνηση της παραγωγικής εργασίας από αυτούς. Κλείνουν, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό, τους εξής κλάδους σε οργανικές θέσεις. Ακούστε: ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρονικοί, οικοδόμοι, όλοι αυτοί βγαίνουν οριστικώς, έτσι, ηλεκτροσυγκολητές, τεχνίτες αυτοκινήτου, ψυκτικοί, υδραυλικοί, ξυλουργοί, κοπτικοί ραπτικοί, αργυροχρυσοχοΐα, τεχνικοί αμαξωμάτων, κομμωτικοί, μηχανικοί κλωστοϊφαντουργίας, μηχανικοί ιατρικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνική, νοσηλευτική, μεευτική, ραδιολογία, ακτινολογία, φυσιοθεραπεία, γραφιστική, βρεφονιπιοκόμη, χημική εργαστηρίων, υπάλληλοι λογιστηρίου, βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, χειριστές ιατρικών συσκευών. Ξέρετε, παράλληλα με αυτό υπάρχει και μια ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων, που προτείνει, κάπου έπεσε στα μάτια πρόσφατα, ποια είναι τα υποτιθέμενα προηγμένα επαγγέλματα. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Δηλαδή, αν μια στάλα, δηλαδή γι' αυτό είναι εγκληματίες, όχι για τα άλλα. Τους καταγγέλνουμε για τα άλλα τα προφανή. Και αυτό την βαθύτατα εγκληματική συμπεριφορά τους δεν την αντιμετωπίζουμε καθόλου. Γιατί είπατε μια κουβέντα πριν. Κάνω ένα μικρό άλμα. Αυτός ο τόπος διαθέτει
τεράστια τεχνογνωσία με τεράστιο ιστορικό βάθος. Με τεράστιο ιστορικό βάθος. Δηλαδή, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να δικαιολογήσει. Θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, ακούτε κάποιες απόψεις, ας πούμε, από κάποιες εκδοχές, ας πούμε, εξυγχρονιστικές εντός εισαγωγικών, ότι εν πάση περιπτώσει αυτοί οι αγράμματοι χωριάτες, ας πούμε, που ήταν 400 χρόνια κάτω από τους Τούρκους, ας πούμε, πώς μπόρεσαν, τι ξέρουν, την τύφλα του ξέρουν, αγράμματα ήταν, τίποτα. Τάπουλα ράζα ήταν. Αλλά αυτό το τάπουλα ράζα δεν εξηγεί ούτε τα μπελάκια, ούτε τις βιοτεχνίες, ούτε τη Μοσχόπολη, ούτε την Στεμνίτσα, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι δηλαδή άλλο. Έτσι. Δεν εξηγεί όλα αυτά τα μνημεία, δηλαδή, αν θέλετε, τα μνημεία του τεχνικού μας πολιτισμού. Δηλαδή, αν πάρεις ένα πέτρινο σπίτι στο Μέτσοβο ή στο Πύλιο, η τεχνογνωσία του έχει σχεδόν άμεση διασύνδεση για την Ακρόπολη. Δηλαδή, τόσο βαθιά πηγαίνει αυτή η γνώση. Αυτή λοιπόν η γνώση κατοικεί. Δηλαδή υπάρχει και αυτός ο όρος, δηλαδή υπάρχει η ρητή όπως λέμε και η άρρητη γνώση, λένε οι επιστήμονες. Έτσι. Η εκφρασμένη και η αυτή που δεν εκφρασμένη, ας πούμε. Θα το λέγαμε άλλα λόγια, υπάρχει η λόγια και η λαϊκή γνώση. Όπως λέμε, υπάρχει. Το βλέπουμε στο τραγού, το λέμε στη μουσική, το λέμε παντού, ας πούμε. Έτσι. Υπάρχει η λόγια, υπάρχει και η λαϊκή παράδοση. Αυτή η τεχνογνωσία, ευτυχώς δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, κατοικεί στη λαϊκή τεχνική παράδοση. Δηλαδή, ο τεχνικός πολιτισμός της χώρας είναι κατεξοχήν λαϊκός τεχνικός πολιτισμός. Και λαϊκός δεν εννοούμε το folklore, μαντήλες κλπ. Αναγκαστικά. Εννοούμε και το σύγχρονο δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή, παράγεται ακόμα σύγχρονο ο πολιτισμός. Δηλαδή, τα νεότερα παιδιά, τα ελάχιστα που ασχολούνται με την ψηφιακή κατασκευή σε συνδυασμό με τη μαστορική, χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα και αυτά τα εργαλεία με τελείως καινοτόμο τρόπο σε σχέση με τους Ευρωπαίους, γιατί έχουν μια γενιά απόσταση από τους παρετράδους που είχαν τεχνογνωσία με τεράστια παπάρια, ας πούμε. Και τους έχουν ζήσει. Έχει ζήσει τον μπαμπά του. Μπορεί να μην είχε πασχολεί ο μπαμπάς του, αλλά του μετέφερε τη γνώση και την αίσθηση. Και την ιδέα του τι είναι τεχνική και το τι είναι παραγωγική. Και τη νοημοσύνη. Βεβαίως. Πέραν του ήθους. Που είναι τεράστιο ζήτημα. Και να γυρίσω κάπου στο Ροντήρι, να κάνω μια άλλη παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, ας πούμε. Ένα πράγμα που είναι θαυμαστό και σήμερα έχει χαθεί. Το γραφείο του Ροντήρι ήταν 3 ώρες το εργοστάσιο, τα πολύ βαριά μηχανήματα. Κάτω στο πρώτο ήταν ελαφρύτερα μηχανήματα. Το γραφείο του Ροντήρι ήταν μέσα στην παραγωγή. Υπήρχαν εργοδηγοί, πάντως μιλάμε τώρα για 1100 άτομα, έτσι. Υπήρχε ένας καταμερισμός ευθυνών και ρόλων, αλλά παρόλα αυτά ο Ροντήρι ήταν ο αρχιμάστορας. Σαν τον Πετρά τον αρχιμάστορα που ήταν παντού στο εργοστάσιο. Ο τελευταίος τεχνής του έλεγε «Μάστορά μου». Δεν του έλεγε «Αφεντικό». Αφέντη. Του έλεγε «Μάστορά μου». Και ο σεβασμός οφειλόταν σε γιατί το αναφέρω αυτό. Όταν τον Ροντήρι τον κλείνουν και τον κλείνουν χτυπώντας την αίτημα όταν ανοίξανε τις επιτρέψανε τις αγωγές, τον διαλύσανε μέσω της αίτημα. Και παρόλα αυτά, εκείνες προσπάθειες που κάνει, δεν καταφέρνει να κάνει τίποτα. Εκεί έρχονται οι ιστορίες των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας που αναφέρουμε παρακάτω. Δηλαδή, ο Ροντήρης έχει ένα πάρα πολύ καλά καταρτισμένο τεχνικό δυναμικό. Ο Νιάρχος απευθύνεται στον μόνο καθηγητή της ναυπηγικής που πήγε στο Πολυτεχνείο, τον πλοίαρχο Φραγκούλη, τον πλοίαρχο του Βασιλικού Ναυτικού Φραγκούλη. Και του λέει: «Θέλω να μου βρει κόσμο προκειμένου να στείλω ανθρώπου στην Ολλανδία, να του μετεκπαιδεύσω». Έχει αποφασίσει ότι ο συμφέρει να στήσει να πηγαίνει σε Ελλάδα, γιατί είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ και μπορούσε εδώ πέρα να κάνει διάφορε δουλειέ για τα παπολία του. Ο Φραγκούλης απευθύνεται στο Ροντήρι και ο Ροντήρις, ενώ είναι στα όρια του να διαλυθεί, προκειμένου να χαθεί το όραμα, το δικό του όραμα, χωρί καμία ωφέλεια, πράγμα αδιανόητο τη σημερινά δεδομένα, δίνει την ψυχή του προκειμένου να συγκροτηθεί αυτή η ομάδα. Συγκροτείται αυτή η ομάδα, 110 ατόμων. Και πάνε το 1956 στο Ρότερνταμ. Είχα την τύχη μωρό 6 μηνών μέχρι 1,5 έτους να ήμουν και εγώ εκεί, ας μην θυμάμαι τίποτα από το χρόνο. Λοιπόν, τι συμβαίνει τότε. Πηγαίνουν κάτω λοιπόν ναυπηγοί Έλληνες, μηχανολόγοι Έλληνες, μηχανουργοί Έλληνες και τεχνίτες Έλληνες. Σε διάφορες διαβαθμίσεις, πώς να πούμε, εξειδίκευση και ποιότητας, ας πούμε. Με αυτούς τους ανθρώπους ζει κάποιος άνθρωπος 99 χρονών σήμερα. Λέγεται Βαγγέλης Σιλιβάνης. Αυτός ο άνθρωπος έφτιαχνε εξαιρετικής ποιότητας τόρνους απέναντι από του Ροντήρι. Αλλά είχε πέσει όλη αυτή η κρίση, όλη αυτή η διάλυση και του λέει: «Ροντήρι, ρε παιδί μου, δεν πας εκεί πέρα κάτω για κάποια χρόνια μέχρι να περάσει η μπόρα, ας πούμε». Και πάει.
Ρωτάω τον Σιλιβάνη, ο οποίος τα έχει 400 ο άνθρωπος. Τα έχει 400. 99 ετών είναι, μένει στην Αμφιάλη, ας πούμε. Πολύ πρόσφατα λοιπόν το ρωτάω, τι κάνατε κάτω εκεί στον Αδία? Τι να σου πω, βρε Αντρέα μου, μου λέει, γιατί ήταν πολύ φίλος των γονιών μου αυτός ο άνθρωπος. Τι να σου πω, βρε Αντρέα μου, εμάς μας πήγαν να μας εκπαιδεύσουν. Αλλά εμείς, Αντρέα μου, ξέραμε να τα κάνουμε όλα. Και οι Ολλανδοί μας κάνανε εργοδηγούς και εκπαιδεύαμε τους Ολλανδούς. Αυτό δεν είναι ανέκδοτο, ούτε είναι ψέμα. Έτσι, ούτε είναι κανένας ανόητος πατριωτισμός ή εθνικισμός. Αυτό λοιπόν συνέβη για τον μόνο και μου λόγο ότι υπάρχει μια βαθιά ρίζα τεχνογνωσίας μέσα σε αυτόν τον τόπο. Τι συνέβη όμως τότε λοιπόν, και πού χάλασε η ιστορία από αυτήν την ομάδα, ούτε μισή δεν πήγαν στο Καραμαγκά του Νιάρχου. Γιατί στο μηχανουργείο του Ροντίνη στον Πειραιά, ένα άλλο στοιχείο που υπήρχε, υπήρχε, και αυτό πράγμα έχει χαθεί σήμερα και το βάζω γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, υπήρχε μια ομότιμη σχέση επιστημόνων και τεχνητών. Ομότιμη όμως. Ομότιμη. Σαν αρχιτέκτονας, επειδή ασκώ το επάγγελμα και κάνω πάρα πολλές κατασκευές ειδικές, έχω πολύ πλήρη συνέστηση αυτού που λέω. Υπάρχουν δύο δρόμοι σήμερα, αν μιλήσουμε το σήμερα. Ο συνήθις δρόμος είναι, δεν ξέρει αυτός, μωρέ, δώσ' του, κόψε το λαιμό σου, αυτό κάνει. Και αυτός ο δρόμος βγάζει τέρατα. Τότε οι άνθρωποι, θυμάμαι, σχεδιάζανε και φέραν το μάστορα δίπλα. Τους τα άλλαζαν, ξανασχεδιάζαν. Ήταν ομότιμη σχέση. Μπορεί να ήταν διοικητικά λίγο πιο ψηλά ο άλλος, αλλά σεβόταν απόλυτα τον τεχνίτη. Μαζί πηγαίνανε. Αν δεν λοιπόν ξανακερδιθεί αυτή η ομοτιμία ρητής και άρτης γνώσης, λαϊκής και λόγιας γνώσης, πανεπιστημιακών και τεχνητών, ομοτιμία όμως, όχι μπαρμπούτσαλα. Αλλά δυστυχώς σήμερα ζούμε το παραμύθι ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι δίθεν αυτάρκης. Δηλαδή, αν πάμε ειδικά στο κατασκευαστικό κομμάτι, και οι πιο αφείς που ασχολούνται με τη μεταποίηση νομίζουν ότι σήμερα εργαλειομηχανές, η περίφημη μπαρούφα του 3D εκτυπωτία, ο οποίος εκτυπώνει και μέταλλα πια σήμερα, που έχει φτάσει σε. Αυτό τα υποκαταστήματα δεν χρειάζεται τεχνίτη. Σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές υπαγορεύονται από μια ανόητη παντελώς ηλίθια στρατηγική, η οποία δεν είναι δικιά μας, εισαγόμενη. Αλλά δυστυχώς την πρεσβεύουν και οι δικοί μας σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο η πολιτική, τις πρέπει να είμαστε στα πανεπιστήμια. Δεν χρειάζεται τεχνίτη. Διαφωνώ, Αντρέα. Δεν είναι ανόητη. Δεν είναι ηλίθια. Είναι πραγματικά σήμερα είναι στρατηγική. Και εγώ, να συμφωνήσω μαζί σου. Το λέω ανόητη από τη δικιά μας την πλευρά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, ότι ήταν ανόητο. Σήμερα όμως, όταν αφαιρούν το δικαίωμα στο κορίτσι ή στο αγόρι να γίνει κομωτής, να γίνει, πώς το είπατε, να επιδιορθώνει ρούχα, δηλαδή να φτιάχνει ρούχα. Δηλαδή, τι θέλει, δηλαδή, ή θα έχει διέξοδο να πάει στο πανεπιστήμιο να κάνει. Για ποιο λόγο σήμερα να πάει στο πανεπιστήμιο, έτσι? Σήμερα η κρίση, η οποία κρίση, ξαναλέμε, δεν είναι ελληνική. Είναι παγκόσμια κρίση. Είναι διεθνής. Λοιπόν, τι του δίνει διέξοδο? Ή να πάει στο πανεπιστήμιο για να τρενάρει την ανεργία του? Το παιδάκι θέλει να βρει μια διέξοδο και το έχει όνειρο αυτό. Αυτό θέλει να το κόψουμε. Να μην έχει αυτή τη διέξοδο. Γιατί προφανώς και να μην το κάνει αυτό και να γίνει μηχανολόγος στο MEP κλπ. Άνεργος θα καταντήσει. Δεν είναι ξεκάθαρο σήμερα ότι θα καταντήσει. Και Αλέξη μου, επίσης υποβάθμιση συμπλεγματικού τύπου του γεγονότος ότι έχω ένα πρακτικό ή τεχνικό επάγγελμα. Η ψευτοεπιστημονική κατάρτιση, γιατί σε τεράστιο βαθμό, σε πολλούς κλάδους επιστημών, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ούτε καν μαϊμού. Μαϊμού είναι σοβαρό ζώο. Είναι εντελώς αστείο το λέμε κατάρτιση και τα πτυχία και πώς τα παίρνω και τα μεταπτυχιακά και τα λοιπά. Αυτός όμως έχει την εντύπωση, τη φαντασιακή εντύπωση, ότι είναι ανώτερος από τον μάστορα ή από τον τεχνίτη. Θέλω να ξανάρθω σε αυτό, μάλλον να κάνω μια παρένθεση πριν. Ναι. Σε αυτό που έλεγες, λόγια πρακτική γνώση, επιστημονική επίσης γνώση, η λαϊκή σοφία που λέγανε. Όταν τα πανεπιστήμια ήταν σοβαρά, εγώ σπούδασα βέβαια
έξω σε σκληρό πανεπιστήμιο που τέτοια πράγματα τα κάνανε από την αρχή. Θέτανε ζητήματα επιστημολογικής φύσης. Επειδή ψυχολογία έκανα, είχα κάποια σχέση με, ας πούμε, την αγωγή, τη θεραπευτική αγωγή, θέτανε ερωτήματα του στυλ. Τι, πού διαφοροποιείται, κατά τη γνώμη σας, ο ιατρός από το μάγο της φυλής? Αυτό ήταν ερώτημα επιστημολογικής φύσης. Απαντήστε μου. Θεραπευτής ο ένας, θεραπευτής ο άλλος. Σας ακούμε. Βαθμίν 2. Σύμπλην. Δεν απαντήσατε, κόβεστε. Τόσο απλά. Αν το βάλει σήμερα θα γίνει επανάσταση. Έτσι θα μπουν στον Πρίτανη, θα μπουν Μασκέοι, ο Ελληνικής. Εξαιρετική ερώτηση. Μάλιστα. Και η απάντηση είναι σαφής. Ο επιστήμονας γιατρός έχει ένα background θεωρητικό το οποίο οφείλει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά, βάσει του οποίου δίνει την αγωγή στον ασθενή του και έχει το δικαίωμα συνεπώς, εφόσον τήρησε την προηγούμενη γνώση, να έχει έναν ασθενή που πέθανε. Λέει, ο ασθενής απέθανε, αλλά εγώ έκανα αυτό που η επιστημονική γνώση με σπρώχνει να πω ως κατάλληλη θεραπεία. Ο μάγος δεν έχει τέτοια περιθώρια. Ο μάγος, εάν αποτύχει, πεθαίνει. Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός? Είναι ένα ερώτημα επιστημολογικής φύσης. Ο μάγος έχει μία πιθανότητα να κάνει σφάλμα, τη δεύτερη τον έχουν εκτελέσει στη φυλή. Στις αρρώστιες βεβαίως μπορεί να θεραπεύσει ο μάγος. Ο γιατρός δεν έχει κανένα πρόβλημα αν πεθάνεις, αρκεί να αποδείξει ότι την προηγούμενη επιστημονική γνώση την τήρησε. Είναι ένα τεράστιο λοιπόν ζήτημα επιστημολογικής φύσης, όχι για τους επιστήμονες που βγαίνουν από τις σχολές εδώ. Μιλάμε για σοβαρής επιστημονικής φύσης. Τι είναι η λόγια η επιστημονική παράδοση, τι την κάνει να μοιάζει και τι την κάνει να διαφοροποιείται από τη λαϊκή σοφία, από την πρακτική γνώση κτλ. Κτλ. Και τα πράγματα δεν είναι μονοσήμαντα και απλά. Η απάντηση δεν έρχεται crack partner. Η μία είναι σοβαρή και έγκυρη και η άλλη είναι άκυρη. Γιατί ήταν άκυρη η άλλη, δεν θα υπήρχε ποτέ ούτε μάγος, ούτε πρακτική σοφία, ούτε τεχνική, ούτε μάστορας, ούτε τίποτα. Γιατί τα πανεπιστήμια έχουν ένα χρόνο ζωής 100 χρόνων, 150 χρόνων. Απλώς μίλαγα στο πανέμπτο το ότι εκεί πέρα υπήρχε επί της ουσίας μια σύνθεση αυτών των δύο. Ακριβώς. Το ομότιμο που λέτε είναι, θα λέγαμε, προφανώς είναι ομότιμο. Μια πεποίθηση, αναγκαιότητα σύνθεση αυτών των πράγμα. Δεν υπήρχε κανένας διχασμός, ας πούμε, ή αυτό ή εκείνο, ας πούμε. Σήμερα όμως ερχόμαστε στις υπηρεσίες που λέμε ότι δίνουμε. Έτσι, γιατί έτσι, υπηρεσίες. 80% του εισοδήματος. Κάλιο άνεργη κύρα, λέει ο τίτλος της εφημερίδας, παρά ταπεινή καμαριέρα. Ούτε υπηρεσίες πια, αν δεν είναι κύριε, λέει. Lifestyle, δηλαδή εκείνον, μιλάει για συγκεκριμένα. Καταγεγραμμένοι άνεργοι νομού Ηρακλείου 20.000. Ζητήσανε θέσεις εργασίας, οι οποίες πληρωνόντουσαν 850 ευρώ το μήνα στις σημερινές συνθήκες. Όταν έγινε έτοιμα για τέτοιες εργασίες, όσες άνεργες και αν ειδοποιήθηκαν από το εργατικό κέντρο για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, το ενδιαφέρον ήταν κυριολεκτικά μηδαμινό. Ακόμα και ο πρόεδρος τους τηλεφωνούσε. Οι άνεργες όμως κριτικές δεν ήταν διατεθειμένες να αποδεχτούν την ταπεινή θέση της καμαριέρας. Είναι πτυχιούχες αυτές, βλέπεις. Περισσότερες έχουν τελειώσει κάποιο τμήμα, κάτι παιδαγωγικό, κάτι τέτοιο. Εμείς επιστημόνισες θα γίνουμε ταπεινή καμαριέρα? Ούτε καν ταπεινή καμαριέρα. Μόλις μία ενδιαφερόμενη έπιασε δουλειά. Και βεβαίως αναρωτιόνται τι είναι αυτή η συγκεκριμένη ελιτίστικη συμπεριφορά από την πλευρά ανέργων. Ενώ είχε προηγηθεί η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος επίσης για αγροτικές θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα για συγκομιδή της ελιάς. Ούτε εκεί πήγε κανένας. Δεν μπορεί να εξηγήσει, λέει αυτός ο κύριος λοιπόν, τη στάση αυτή, καθώς η συγκεκριμένη δουλειά έχει μηνιαίες απολαβές 850 ευρώ και επιπλέον ασφάλιση.
Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε, λέει, να εξηγήσει την ανεκδίγητη αδιαφορία ανέργων γυναικών για τη δουλειά είναι το αίσθημα της ολοκληρωτικής παραίτησης. Μπούρδες. Το αίσθημα της κοινωνικής απαξίωσης από την ένταξη σε παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής εξειδίκευσης είναι. Και το ξέρουν όλοι. Είναι πρόσφατο αυτό το... Ναι, είναι πολύ, πάρα πολύ πρόσφατο. Γιατί αυτό θα μου φαινόταν επίκαιρο πριν 3-9 20 χρόνια. Ιουλίου. Ναι, δηλαδή πριν 20 χρόνια θα μου φαινόταν. Σήμερα νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ουσιαστικό, ούτε το επίκαιρο, δηλαδή αυτά που περιγράφει εδώ ο αρθρογράφος. Περιγράφει όμως μία... Το παρακάτω είναι ότι σήμερα πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχουν εμείς ακόμα, παράγουμε, αλλά εδώ περνάς μια κατάσταση με οτιδήποτε θέλετε αναπτυξιακά μέτρα, για πάντα σε εισαγωγικά τα αναπτυξιακά, σχιζοφρενή. Δηλαδή έχεις ένα θέμα, μπας και πάρεις καμιά δουλειά γιατί θα φορολογηθείς. Δεν είναι αυτό ότι θα φορολογηθείς. Το θέμα είναι ότι με το νομοσχέδιο έχουν βγάλει, εμείς φορολογούμαστε για τα εισοδήματα του 12 με 85% προκαταβολή. Για την επόμενη χρήση. Για την επόμενη χρήση. Που είναι επιβιώσει ο άλλος. Δηλαδή μέσα περνάς από έκτο έτος τώρα κρίσης, λιτότητας, ό,τι θέλετε πείτε του, έτσι. Και έρχεστε σήμερα και κάποιος ο οποίος δημιουργεί, έτσι, βγάζει κέρδος σε διάφορη περιπτώσει, κόβει τιμολόγια. Και έρχεσαι να τον τιμωρήσεις γιατί κόβει τιμολόγια. Και του βάζεις προκαταβολή, δηλαδή ταμιακά, τον εξουθενώνεις. Και έρχεσαι και σου λέει, έρχομαστε τώρα στο 13. Αν θα πάρω δουλειά εγώ το 13, που σημαίνει θα φορολογηθώ το 14, ο νόμος λέει 90% θα φορολογηθώ. Προκαταβολή. Προκαταβολή. Δεν μιλάμε το πόσο είναι η φορολογία, αν είναι 25, 20, χαμηλά, ψηλά και όλα αυτά. Έτσι, προκαταβολή. Άρα, θα φορολογηθώ παραπάνω. Αν θα πάμε στο 14, γιατί το 15, αν υπάρχει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν το κάνουν 120%, γιατί αυτοί πάντα δεν έχουν το νόημα να μαζέψουν χρήματα. Ο σκοπός δεν είναι να μαζέψουν χρήματα το σήμερα και όσο και να σε διαλύσει. Ο σκοπός είναι, και εμένα μου φαίνεται κάθε φορά πιο διαυγή αυτό το πράγμα, ο σκοπός είναι να μπορέσουν να δημιουργήσουν, ότι έτσι κι αλλιώς εμείς δεν τα καταφέρνουμε, δεν μπορούμε να μαζέψουμε χρήματα, άρα πρέπει να ξεπουλήσουμε πιο γρήγορα, μέσω του ΕΟΠΗ. Τι σημαίνει να ξεπουλήσεις, γιατί από μένα και από σένα δεν πρέπει να βγάλουμε χρήματα, έτσι, και από τη φορολογία μας. Ουσιαστικά ξεπουλώντας σημαίνει κάτι άλλο. Μήπως μια μαύρη τρύπα σε στείλω ότι γίνονταν στο Υπουργείο Άμυνας. Μήπως ένα καινούριο μαύρο χρήμα. Το οποίο εκεί έχει νόημα, έτσι. Γιατί αυτό δεν φαίνεται πουθενά εδώ πέρα. Με τα στελέχη που βλέπω στη διαδικασία, λέει ο Λέξτερ. Ναι. Έτσι. Αλλά... Η απόλυτη ιδιοτέλεια, δηλαδή. Δηλαδή αυτό, όταν εμείς λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν είναι μια πρόταση άμυνας. Είναι πραγματικά επίθεσης. Και λέω πραγματικά επίθεσης γιατί εμείς αν ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά που είπαμε πριν, ότι δεν είχαμε βιομηχανικούς εργάτες στην πλειοψηφία, έτσι, αλλά είχαμε τεχνίτες. Σήμερα το πρόβλημα στη Δύση είναι πολύ πιο μεγάλο, γιατί η Δύση έχει μάθει μέσω της βιομηχανίας και είναι μέσα στο DNA τους πλέον. Αν εγώ δηλαδή ήθελα να βάλω την περασμένη εβδομάδα παραγγελία σε μια γερμανική εταιρεία για να μου δώσουν κάποιους μηχανισμούς, κάτι απλό, ήθελα να παραγγείλω, λοιπόν, ο μηχανισμός συνοδεύεται με ένα καλώδιο 1,5 μέτρο. Ήθελα να τους πω, παιδιά, σε αυτούς τους μηχανισμούς θέλω 5 μέτρα καλώδιο. Του φαίνεται αδιανόητο του Γερμανού. Δεν μπορεί να το φανταστεί ότι μπορεί να αλλάξει την παραγωγή, που δεν είναι τίποτα, έτσι, το να το ανοίξεις και να βάλεις μια πεντάμετρο, σε ένα σου φαίνεται περίεργο. Και όμως ο Γερμανός δεν μπορεί να το φανταστεί. Δεν γίνεται, σου λέει. Να είναι. Είναι αυτό που έλεγα πριν με τη φαντασία του παραγωγού εργαλείων. Λοιπόν,
εμείς μπορούμε να παράγουμε προϊόν υψηλής αξίας, με, όταν λέμε αξίας, για να το πω πιο απλά, προστιθέμενης αξίας. Δεν έχει νόημα σήμερα να παράγεις ένα μαζικό προϊόν. Έχει τελειώσει αυτό και για τη Δύση. Το μαζικό προϊόν παραγότανε μάλλον στην Κίνα, τώρα θα παραχθεί στο Μπαγκλαντές, παράγεται, ή σε πλοία, σε στυλ Ζάρα, έτσι, τα θυμόμαστε, η Ζάρα που δεν παρήγαγε σε κάποιο, έτσι, σε πλοίο, για να μην έχει κανέναν νόμο, καμία προστασία. Είναι τα καινούργια, έτσι. Άρα, ευτυχώς εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε. Είναι ευτυχώς δηλαδή, είναι ευτύχημα ότι δεν παράγουμε μαζικό προϊόν. Δηλαδή, μπορούμε... παράδειγμα του τι... Δηλαδή, λέμε, να σας πω κάτι, λέμε ότι να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές με την παραγωγή. Κάτι απλό σας λέω, που λες ναι καταρχάς. Αλλά προσέξτε, δεν με ενδιαφέρει εμένα οι εισαγωγές. Ότι εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ για να δημιουργήσω ένα προϊόν βίδες. Θα παράγω βίδες εδώ πέρα. Αυτό είναι το νόημα, να παράγω τις βίδες που κάνω εισαγωγές λοιπόν. Παράγω τις στην Κίνα και εγώ δεν ξέρω τι. Ας συνεχίσουν να παράγουν. Μένα με ενδιαφέρει πού θα χρησιμοποιήσω τις βίδες. Τι είναι αυτό το προϊόν που θα παράγω. Παίρνω πρώτες ύλες, χάλιβα, αλουμίνιο, να το πάρουμε κάτι πιο απλά. Έχουμε εδώ τους βοξίτες, έτσι το αλουμίνιο της Ελλάδας. Έχουμε, παράγουμε, το οποίο το στέλνουμε έξω. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Προκειμένου να δημιουργήσεις εδώ πέρα μια χαλιβουργία τέτοιου τύπου, η οποία είναι μεγάλη και δεν έχεις πλέον την αγορά. Ήδη οι μεγάλες έχουν προβλήματα, έτσι. Συν ότι ρυπαίνουν και όλα αυτά, ας μην τα εξετάσουμε. Αλλά σήμερα δεν έχει νόημα αυτό. Σήμερα μπορείς να πάρεις την πρώτη ύλη και να κάνεις τριαντάφυλλα, ξέρω εγώ, να κάνεις ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό σημαίνει. Να έχεις δηλαδή προστιθέμενη αξία σε αυτό το πράγμα. Που σημαίνει εξειδικευμένο τεχνοτεχνικά δυναμικό, μαστόρους και ταυτόχρονα επιστήμονες σε σχέση ομότιμη, όπως έλεγες. Εξειδικευμένη, δυστυχώς εδώ πρέπει να ξεκαθαρίζουμε δηλαδή ότι οι λέξεις όπως εξειδίκευση, ναι. Καινοτομία, ανάπτυξη δεν μας λένε τίποτα. Καταλαβαίνω. Και κλαδική, έτσι, κατά εξειδίκευση. Σήμερα είμαστε 21ος αιώνας, δεν πρόκειται να γίνουμε ούτε Αλβανία, ούτε θέλουμε να γίνουμε Αλβανία. Έχουμε όλη την τεχνολογία και πλέον αυτό που η εμπειρία μας, έτσι, η προσωπική τουλάχιστον, έχει δείξει ότι έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, έτσι, είναι με η μηχανουργία, η οποία μπαίνει σε οποιοδήποτε κλάδο, σε οποιοδήποτε προϊόν. Και είναι πραγματικά προστιθέμενη αξία. Ένα προϊόν ηλεκτρονικό, σαν κατασκευή, έχει μια προστιθέμενη αξία γύρω στο 5% αν εξαιρέσετε τις πρώτες ύλες, που λέμε, τα τσιπάκια. Δεν έχει νόημα εδώ να φτιάξω τσιπάκια. Φυσικά και φτιάχνουμε, έτσι. Και αυτά που φτιάχνουμε θα τα προωθήσουμε και θα τα βοηθήσουμε. Αλλά εξειδικευμένα τσιπάκια. Όχι τα μαζικά αυτά που φτιάχνονταν πριν στην Ιαπωνία και τώρα φτιάχνονται στην Κίνα. Γιατί δεν έχει νόημα. Που δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Γιατί έχει και μικρή προστιθέμενη αξία. Αυτό βασίζονται όλες αυτές οι βιομηχανίες στο μαζικό. Θες εκατομμύρια παραγωγή. Λέτε, η ψυχή της κοινωνικής μας συγκρότησης υπήρξε η κοινότητα και η περιφέρεια. Η χώρα διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία, ποιότητα που κατοικεί στην παράδοση της μηχανουργίας, μαστορικής παράδοσης με μεγάλο ιστορικό βάθος. Οι μικρές οικιστικές οντότητες ευνοούνται από τα μικρά μεγέθη και ευνοούν τη μετάβαση στο μετάβιο μηχανικό. Βεβαίως για όλα αυτά θα συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές, αλλά επειδή αφορά... Μιλάτε για κοινότητα, μιλάτε για περιφέρεια, συνεπώς για κατάργηση του Καλλικράτη, που είναι σαφώς πολιτικά ζητήματα, για ουσιαστικά διομολογήσεις, έτσι, γιατί αυτό είναι οι λεγόμενες... Να το πούμε απλά λόγια. Ναι. Μπορεί να ζήσει και το χωριό, και η περιφέρεια. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, κατά τη θα πω κάτι ακραίο, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά η μυρουδιά μου λέει ότι αν σήμερα που μιλάμε, μιλάς για παραγωγική ανασυγκρότηση με μια Αθήνα των 6 εκατομμυρίων, κάποιον κοροϊδεύεις, κάποιον δουλεύεις. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ρεαλισμός,
για μια παραγωγική αναστηλότητα της χώρας, αυτή είναι άμεσα συναρτημένη με μια ριζική αποκέντρωση στη χώρα. Δηλαδή πρέπει να ξανακατοικήσουμε την περιφέρειά μας. Γιατί εκεί κατοικεί, αν θέλετε, και εκεί χτυπάει η καρδιά της ταυτότητάς μας πιο πολύ από ό,τι εδώ. Και όχι μόνο στο αγροτικό. Μα για το όνομα Θεού. Γιατί συνήθως τα λένε περιφέρεια, το λέω. Καθίστε. Και ο οποίος δεν έχουμε τίποτα εναντίον της αγροτικής. Αυτό, ναι, πράγμα, και δηλαδή, γιατί η βιομηχανία κάποια στιγμή είχαν πει στην περιφέρεια. Αλλά πώς κατήντησε. Αυτό έχει αρχίσει να ξεπερνιέται. Δηλαδή σοβαρά πια πάρα πολλοί κόσμοι μιλάει για συνέργειες, ας πούμε. Δηλαδή μιλάει για αγροτοβιομηχανικό, μιλάει για συνέργειες, ας πούμε. Στην επαρχία μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι στο μυαλό μας να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο, ρε παιδιά, λίγο πολύ υπάρχει. Εγώ είχα την τύχη. Υπήρχε, εννοείς. Και υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Επιβιώνουν ακόμα. Να πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχα την τύχη λοιπόν από πολύ νωρίς, σαν νέος αρχιτέκτονας, να δουλέψω πάρα πολύ στην επαρχία, ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 80. Εκεί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση το εξής μοντέλο, το οποίο σας λέω ότι υπάρχει ακόμη. Δηλαδή, π.χ., το πω περιγραφικά, ο επιπλοποιός, ο οποίος έχει και τη στάνη του, έχει και τις κότες του και δίπλα του είχε μια άλλη δουλειά. Ο ίδιος δηλαδή, δηλαδή μια οικογενειακή επιχείρηση που κάνει λίγο πολύ απ' όλα. Και μην νομίζω ότι αυτό το κάνει περιστέρια και το κάνει. Δηλαδή κάνει και πολύ καλοτηρία, αυτό μπορεί να κάνει. Μπορεί να έχει και πάρα πολύ καλά ζαρζαβατικά δικά του εξαιρετικής ποιότητας και να είναι και πάρα πολύ καλός επιπλοποιός. Αυτό το συναμφότερο που λέει και ο Ζουράρης υπήρχε και ακόμη υπάρχει. Πάρα πολύ. Πρέπει να πιάσουμε όμως, δηλαδή στο μυαλό μας να ξεκαθαρίσουμε ένα άλλο μοντέλο, δηλαδή, και να το πούμε και κάπως αλλιώς. Όταν μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν πειράζει, αφήσαμε το ροντήρια λίγο. Όταν μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, για φουγάρα και για τζιμινιέρα αναγκαστικά στην Ελλάδα. Να μην πω ότι μιλάμε, από τη δικιά μας μιλάμε πάρα πολύ λίγο για αυτά. Με την έννοια ότι υπάρχουν πια σήμερα, δηλαδή, ποια είναι τα πράγματα που πάνε να συνθέσουμε. Από τη μια μεριά, όπως είπαμε πολλές φορές, υπάρχει μια πλούσια ιστορική τεχνική παράδοση. Ένας τεχνικός πολιτισμός βαθύτατος. Τον οποίο τον βλέπεις στο τσιγκανάκι που είπατε προηγουμένως, μέχρι στο οποιοδήποτε. Εγώ πάω επαρχία συχνά και εκπλήσωμαι. Βλέπεις άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει το σχέδιο, το σχέδιο, και όταν το κάνει στην πράξη, εκπλήσωμαι την αρτιότητα της δουλειάς του. Ναι. Εκ τη δικιά του γλώσσα. Ναι. Το σας λέω μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή πρόσφατα, σήμερα δεν μιλάμε για χτες. Απ' τη μια λοιπόν υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη υπάρχει μια νεότερη γενιά ανθρώπων που είναι, αν θέλετε, πρώτη γενιά απόγων των παλιών μηχανουργών. Ξέρετε ποιοι επιβιώνουν σήμερα στην Ελλάδα από μικροβιδεχνές που πάνε τσακίσουν τα κόκαλα με όλα αυτά τα πράγματα. Επιβιώνουν πάρα πολλές μικρές γενιές που κάνουν ειδικές κατασκευές για την κεντρική Ευρώπη. Για τους Γερμανούς, για τους Δάνους, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι συνθέτουν υψηλότερη κατασκευαστική τεχνολογία, υψηλότερη. Εργαλειομηχανές, ρομποτική, ό,τι καλύτερο υπάρχει, σε μικρή κλίμακα και μηχανουργία. Αλλά αυτοί είναι παιδιά συνήθως παλιών μηχανουργών. Ναι, το έχουν στο κέντρο. Άρα έχουν την παράδοση. Άρα αυτοί έχουν αυτή τη συνύπαρξη αυτών των δύο πραγμάτων, την έχουν ζωντανή μέσα τους. Και αυτοί μπορούν και κάνουν πράγματα στους ξένους, οι οποίοι ξένοι. Μιλάμε, όταν λέμε για τους ξένους, μιλάμε για την κεντρική Ευρώπη τώρα, έτσι. Δηλαδή κάνουμε αυτή τη στιγμή, καταστρέψαμε, ας πούμε, μονάδες που φτιάχνανε. Είχαμε, ας πούμε, τον υπόκαπο που έκανε εξαιρετικής ποιότητας κατασκευές για σκάφη πολυτελείας, εξαιρετικής ποιότητας. Μια εταιρεία που πήγε στο Λαύριο, εξαιρετική. Τη διαλύσαμε. Και βλέπεις τώρα, ας πούμε, Δανείοι, Σουηδοί παραγγέλνουν εξαρτήματα από τέτοια σκάφη στην Ελλάδα. Σε αφανείς, γιατί αυτοί πια δεν είναι δικό τους προϊόν, είναι υποκατασκευαστές, δεν υπάρχουν. Αυτοί οι κλάδοι δουλεύουν, η υποκατασκευή αυτή για την Ευρώπη δουλεύει πάρα πολύ. Αν όμως έχουμε ένα δικό μας όραμα, έχουμε τη δυνατότητα, αν συνθέσουμε αυτές δύο παραμέτρους που λέγαμε, και μάλιστα με την περιφέρεια, γιατί αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση για την οποία μιλάμε δεν χρειάζεται ούτε επενδύσεις, ούτε κεφάλαια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη τα κεφάλαια, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να καταστρέψουν, να δώσουν και τη χαριστική βολή στη χώρα. Δεν χρειαζόμαστε καθόλου κεφάλαια, γίνομαι ακραίος τώρα, κεφαλαιωτικός. Δεν χρειαζόμαστε επενδύσεις. Ακούγαμε σήμερα τον τουρισμό πώς αυξήθηκε, πώς αυξήθηκε ο τουρισμός. Ποιος είχε ωφέλεια, ρωτήστε τον Κοσμάκη στα διάφορα μέρη. Για τους τουρίστες, τα ανθρωποειδή με τα βραχυλάκια κυκλοφορούν. Ούτε ταξί δεν παίρνουν, ούτε ένα μπουκάλι νερό δεν παίρνουν. Είναι όλα μέσα στο πακέτο. Ποιον ενδιαφέρει. Και δεν μιλάμε Σαντορίνη, Ρόδο, Μύκονο. Απλώς παράγει σκουπίδι στον τόπο. Καταστρέφει τον τόπο. Δεν τον θέλουμε αυτόν τον τουρισμό.
Και ποιος ωφελείται άλλος, το κράτος, για να πληρώνει τους τόκους. Για τίποτα άλλο. Και είναι ένας τουρισμός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον τουρισμό του προσκυνητή. Τον παλιό τουρίστα. Βεβαίως. Εμείς έχουμε ανάγκη από άλλο μοντέλο σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά μια παραγωγική αναστηλώτηση επί της ουσίας μπορεί να ξεκινήσει, πρέπει να δούμε από μηδενική βάση τα πρικιά μας και τις δυνατότητες ασκήσεως αλλαγής του τόπου μας. Το κατεξοχήν, συγγνώμη λέξη μου, το κατεξοχήν αντικείμενο, το κατεξοχήν προϊόν της διαδικασίας θα είναι η αλλαγή του τόπου μέσα από την αλλαγή των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία από μόνη μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες προϊόντα ή πολύ υψηλής ποιότητας. Μιλάμε τι, από αγροτικά είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα ιδέστε των πραγμάτων, πώς θα το δεις, πώς θα το συλλάβεις δηλαδή. Δεν είναι θέμα θα βγάζω την πιο καλή δοντογλυφίδα. Μπορούμε να βγάλουμε εναλλακτικό μοντέλο στο IKEA από αυτό που το IKEA σήμερα. Που να παράγει ποιότητα και όχι σκουπίδι. Και τα 10.000 ετησίως παίρνω από την ίδια εφημερίδα και πρόσφατη, τα 10.000 ευρώ ετησίως που βγάζουν οι Ελληνίδες πουλώντας οάρια. Αν δεν με πιστεύετε. Εκεί εδώ έχουμε φτάσει. Να πουλάμε κρέας, κρέας για τα σκυλιά. Κρέας κάθε φορά. Οάρια. Το κρέας μας θα πουλάμε σε εκεί. Εκεί μας πάνε δηλαδή. Ανταυτού τα 10.000 ευρώ και αρκετά παραπάνω πιθανόν θα μπορούσε να βρει μέσω από μια τέτοια ένταξη σε μια ζωντανή αγορά, σε ένα ζωντανό αγορά εργασίας, ζωντανή και παραγωγική. Λέτε η τεχνογνωσία της Ρόστρο υπήρχε παράδοση του μάστορα και του μηχανολογού, δηλαδή του αληθινού υποκειμένου της μεταποιητικής διαδικασίας. Αυτό είναι τεράστιο πρικιό. Να γίνει μια παρεξήγηση όμως. Αυτά που λέμε δεν είναι μόνο για το. Αφορούν και τον αγροτικό τομέα. Αφορούν τα πάντα. Δεν αφορούν και τον ενεργειακό. Δεν αφιβάλλω. Έτσι, δηλαδή, μην νομίζει να αφιβάλλω. Δεν ότι μιλάμε για τα μηχανουργία. Απλώς το ονομάζουμε μηχανουργική ή το μαστορική. Μα είναι το μαστορική. Έχει τεράστια σημασία. Γιατί όλοι όταν λένε για παραγωγική ανασυγκρότηση φέρνουν ένα πράγμα. Η αγροτική παραγωγή, να γυρίσουμε σε πρωτότυπες αγροτικές, καλό, καμία αντίρρηση. Και υπάρχει και μια τάση ελιτίστικης επιστροφής, ελιτίστικης εντός εισαγωγικά, δηλαδή εισαγωγικών. Είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες ψαγμένων που λέμε, που επιστρέφουν και προσπαθούν να ξαναβάλουν μπροστά την αγροτική παραγωγή. Δεν είναι μαζικό φαινόμενο. Έτσι. Δεν ξανακατοικήθηκαν οι ολιγόκοι. Όχι καθόλου κακό, αλλά είναι ακόμα μάλλον περιθωριακό. Ναι, αλλά ξέρετε και πάρα και πολλοί σου λένε θα πάνε να μην. Είναι μια διέξοδος. Είναι μια. Μα το παράδειγμα του Ρόστρο όμως είναι όχι μόνο αποκλειστικά στο βουνό. Δεν εννοώ αυτό. Δεν μπορεί να γίνει μόνο με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον. Εδώ και γι' αυτό έχει σημασία. Να γίνει η συνέργεια, αυτό που είπε και πριν ο Ανδρέας. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, σε μια οικογένεια, λέμε τι θα κάνεις, θέλεις να κάνεις κάτι. Το πρώτο πράγμα, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, κάθεται και κοιτάζει μια οικογένεια, έτσι, δύο συνέτεροι, τι έχουμε. Τι έχουμε, τι κάνουμε, ξέρουμε να κάνουμε καλά. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε να κάνουμε καλά, πρώτα απ' όλα από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, έτσι δεν είναι? Και μετά βλέπουμε αυτό τώρα, τι χρειαζόμαστε, ένα κτίριο, ένα μηχάνημα, πώς θα τα πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η απλή σκέψη είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στη στρατηγική, το τι θα κάνουμε. Αν δεν, δηλαδή το δεύτερο είναι στηριχμένοι στις δικές μας δυνάμεις. Ακριβώς. Δηλαδή τι ξέρουμε να κάνουμε καλά. Αυτό είναι σημαντικό για να είμαστε πολίτες πια όλου του κόσμου, έτσι δεν είμαστε πολίτες κάποιος, καλός ή κακός, είμαστε σε μια παγκοσμιοποίηση και ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε καλά. Δεύτερο, λέμε για κτίρια, μηχανήματα, ότι όλα αυτά θέλουν λεφτά. Όχι, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και τα κτίρια υπάρχουν και τα μηχανήματα. Και η τεχνογνωσία, απλώς αυτή η τεχνογνωσία τώρα κρύβεται. Είναι χτυπημένη. Αποσιωπάται, δεν είναι καταγραμμένη. Και διαβάλλεται. Και διαβάλλεται, ναι. Και δεν είναι καταγραμμένη. Λένε, τεκμηριώστε πόσα μηχανουργία είναι. Λέμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι το θέμα πόσα φαίνονται. Πώς να τεκμηριώσει και για ποιον. Οι άνθρωποι κρύβονται σήμερα. Κρύβονται και προσπαθούν να υπάρξουν. Αν όμως
Και αυτό δεν το στηρίζουμε κάπου θεωρητικά. Υπάρχει ένα πρόταγμα πατριωτικό, θέλετε, αλλά ένα πρόταγμα που ο άλλος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη. Και θα σας φέρω σαν παράδειγμα, αυτό που έχω ζήσει εγώ είναι μετά τη δικτατορία. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μετά τη δικτατορία. Δεν ήρθε μια αριστερά μετά τη δικτατορία, η δεξιά ήρθε μετά τη δικτατορία. Αλλά ήταν τότε όλης της κοινωνίας ένα πρόταγμα να ανεξαρτοποιηθούμε από τους Αμερικάνους, να ανεξαρτοποιηθούμε από τους Γερμανούς, από τους Γάλλους, από τους Ρώσους, από όποιους θέλεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δημιούργησε λοιπόν τότε τις πρώτες αμυντικές βιομηχανίες. Να μην παίρνουμε τα τάγκ, να μην παίρνουμε τον οπλισμό. Είχαμε ήδη τις πρώτες που είχαν δημιουργήσει την ΕΑΠ, την έκανε η Lockheed, έτσι. Το Υπουργείο Άμυνας ήταν με κανονισμό προμήθειας αμερικάνικο, δεν ήταν κάτι έτσι. Η ΕΒΟ ήδη είχε δημιουργηθεί στο Αίγιο κλπ. Αυτό απλώς το πρόταγμα, τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό ήταν απέτηση όλης της κοινωνίας, δηλαδή και του στρατού και των αξιωματικών. Και αρχίσανε και λένε, μπορεί κάποιος να φτιάξει αυτό εδώ. Λέγαμε, τι είναι αυτό εδώ, δεν ξέρουμε, δεν είχαν σχέδια. Αυτό λοιπόν ασχοληθήκανε, μηχανουργία και λοιπά, και είπαν, εγώ ξέρω μπορώ να φτιάξω το κέλυφος. Εσύ, ρε Κώστα, εγώ μπορώ να φτιάξω το καλώδιο. Εσύ, να το ανοίξουμε, ξέρω εγώ, να δούμε. Α, ο άλλος βρήκε ένα σχέδιο, έφερε ένα σχέδιο από το Ισραήλ, ούπα, ξέρω εγώ, γιούπι και λοιπά, έτσι. Και αρχίσανε και παράγανε. Αυτό δημιούργησε πολλαπλασιαστικά, έτσι, δημιουργηθήκανε τότε άλλες εκατοντάδες μηχανουργία, και όχι μόνο μηχανουργία, αρχίσανε να φτιάχνουν φρένα. Ο άλλος άρχισε να φτιάχνει λαμαρίνες, ξέρω εγώ, για το άρμα το οποίο μπορούσε να φτιάξει τη δεξαμενή καυσίμων, ο άλλος την καλωδίωση. Και αρχίσανε λοιπόν και παράγανε. Και είχες και ένα καλό τότε, ότι οι Αμερικάνοι αφήσανε ένα κανονισμό προμήθεια στο ελληνικό πεντάγωνο, ο οποίος ήταν καλός, είχε λάθη, αλλά ήταν αδιάβλητος από την άποψη ότι υπήρχε απλά πράγματα, μην νομίζω ότι θέλουν καμία τεχνογνωσία. Υπήρχε πρώτα απ' όλα πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Έστελνα σε μια επιστολή, δεν υπήρχε περίπτωση να μισό απαντήσουν. Και αυτός που υπέγραφε από την απάντηση έχει και την ευθύνη. Απλά πράγματα σας λέω. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, δεν λέω κάτι να φτιάχνει μαχητικά αεροπλάνα κλπ. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Δεύτερον, ευθύνη αυτού που απαντάει. Μια γραφειοκρατικός μηχανισμός που λειτουργεί όμως για να επιτρέψει. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μετά έρχεται και σου λέει, και λέγαμε εμείς στην αρχή το φτιάξαμε. Εκεί πέρα δεν μπορεί να βγάζει την ψυχή ξανά το ίδιο, άντε πάλι ξανά διαγωνισμούς κλπ. Και λέει εντάξει, να κάτσουμε και να κάνουμε πενταετή αναπτυξιακές συμβάσεις. Άρα σημαίνει, αν το φτιάξεις μια φορά, εγώ θα σου πω ποιες είναι οι ανάγκες μου τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, τον τρίτο χρόνο, τον τέταρτο, τον πέμπτο. Άρα εγώ μπορώ να επενδύσω. Για να το κάνω αυτό, άρα ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες. Αν πετύχω, ξέρω ότι έχεις και τα πέντε χρόνια που θα τα πάρεις, έτσι, με κάποια τιμή το οποίο έχει προδιαγραφεί. Συνδεσμεύομαι και εγώ και εσύ. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο άμεσο όμως, καταγραμμένο, δηλαδή με βάση κανονισμού προμήθειας. Και έτσι αρχίσανε αυτά τα πράγματα να δημιουργούν και να βασίζεις και να προσλαμβάνεις προσωπικό, να παίρνεις μηχανήματα με μια προοπτική. Γιατί όταν παίρνεις ένα μηχάνημα δεν έχεις μια προοπτική ενός-δύο χρόνων, έχεις δεκαετίας τουλάχιστον για το σοβαρά τότε που ήταν πανάκριβο. Και δεν θα σε ρίξει ο πελάτης π.χ. Θα προσπαθήσει, αυτό το έχεις δεδομένο, θα προσπαθήσει, αλλά αν βασιστείς σε μια πλέον που έχεις δημιουργήσει τις δικές σου προδιαγραφές, εκεί είναι το ζήτημα πλέον, ότι πλέον έχεις τις προδιαγραφές που μπορείς να μιλήσεις τη γλώσσα, αυτό που είπε, που δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, τότε δεν μπορεί. Γιατί πάντα το κράτος θα κοιτάξει να στη φέρει. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή όσο και να είναι, αλλά βασίζεσαι σε κάποια εντιάφτη περιπτώσει αδιάβλητα που λέμε προδιαγραφές. Και αυτό θα το στήσεις, δεν μπορεί να το χτίσει μόνο το κράτος, το χτίζεις μαζί και εσύ, έτσι. Και αυτό λοιπόν, χτίζοντας πετραδάκι, μπορείς να δημιουργήσεις πραγματικά, και αυτό δημιούργησε.
μέχρι τη δεκαετία, τα μέσα της δεκαετίας του 80 δημιούργησε πάρα πολλές εταιρείες. Και μετά άρχισαν όμως το κράτος να χρησιμοποιεί τις κρατικές βιομηχανίες για άλλους σκοπούς. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει οικονομία εντός του κράτους. Προφανώς. Άρχισε μετά να καταλαβαίνει ότι δεν θέλει την ελληνική βιομηχανία. Γιατί όταν καταφέρνεις πλέον από υποκατασκευαστής, γιατί εμείς πάντα είχαμε ένα θέμα στο εργοστάσιο, πάντα ήμασταν, ξέρετε, θυμάστε το offset έτσι που κάναμε κλπ. Αλλά λέγαμε, δουλεύουμε, λύνουμε τα προβλήματα των Γερμανών, των Αμερικάνων, των Γάλλων. Εμείς εδώ δεν λύνουμε κανένα μας, δεν επεκτηνόμαστε. Δηλαδή πάντα λύνουμε προβλήματα. Το μηχανουργείο είναι πάντα αυτό που είπατε πριν, να λύνει προβλήματα. Αλλά από εκεί και ύστερα, και είπαμε θα κάνουμε προϊόν. Όταν αρχίζεις πλέον και κάνεις ελληνικό προϊόν, αυτό πλέον ενοχλείς. Και δεν ενοχλείς γιατί... Πολιτικός σχεδιασμός της καταστροφής που μας οδήγησε εδώ. Έτσι. Δηλαδή δεν φτάσαμε, δηλαδή φτάσαμε από το μνημόνιο ξαφνικά και ένας, το μνημόνιο. Το μνημόνιο ο πολιτικός σχεδιασμός καταστροφής του παραγωγικού ιστού. Με παραδείγματα συγκεκριμένα, και αυτό είναι το, αυτό το πολύ σημαντικό που βλέπουμε δηλαδή, εδώ. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι φτάσαμε, έγινε το μνημόνιο και καταστρεφόμαστε. Είχε γίνει εδώ και 30 χρόνια, σταδιακά έτσι. Και ταυτόχρονα ένα μοντέλο, το τι είναι η μάθηση, το τι που πάει η νεολαία, τι θα κάνει η νεολαία. Είδαμε ότι καταργούν τις τεχνικές εξειδικεύσεις στα λύκεια. Άρα ο μάστορας που λέτε το αληθινό υποκείμενο είναι μεταπηδική. Πρέπει να δημιουργηθεί, εμείς ακριβώς τονίζουμε ότι πρέπει να ξαναγίνουν όπως παλιά. Η μαθητεία του μάστορα στην κοινωνική γνωστική ψυχολογία αποτελεί το νούμερο ένα παράδειγμα, κάνουμε πειράματα με αυτό, της γνωστικής και μεταγνωστικής διαδικασίας, δηλαδή σκέψη πάνω στη διαδικασία της δημιουργικότητας και σκέψης, αυτό μιλάμε. Το νούμερο ένα παράδειγμα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να το ψάξουμε ως ψυχολόγοι, γνωστικοί, εκπαιδευτικοί, για να δούμε πώς αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σχολείο, στη σχολική μάθηση. Το παράδειγμα είναι η μαθητεία. Τόσο αποτελεσματική μάθηση. Δύο είναι οι αποτελεσματικές μαθήσεις. Η πρώτη είναι στα πολύ μικρά παιδιά, τη λεγόμενη εγχάραξη, που ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει μεν τη γλώσσα του, το γεγονός ότι είναι ντυμένος και γυμνός στο δρόμο κτλ, κτλ. Αλλά δεν ξέρει ότι μαθαίνει. Ωστόσο διδάσκεται από κάποιον. Δεν του ήρθε από τη φύση. Και ο μάστορας. Δύο είναι τα παραδείγματα της απόλυτα αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας. Ανταυτού τους στέλνουμε σε πανεπιστήμια, ας μην πω, και καταργούμε κάθε προοπτική τεχνικής τους παραγωγικής εκπαίδευσης. Οποιοδήποτε δικαίωμα και στο όνειρο ακόμα. Άστο το όνειρο, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή θα έκανε ο άνθρωπος υδραυλικός, έχει μια ελπίδα. Και αυτό ακόμα. Μάθανε ότι αυτό είναι υποβαθμισμένο. Ενώ το να βγάζει 10.000 ευρώ πουλώντας οάρια, αυτό είναι κυριλέ. Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω, έχουμε περάσει την ώρα μας κατά πολύ. Έχουμε σας έχω κλείσει ήδη, όπως το ξέρετε, για τις επόμενες τουλάχιστον 2-3 φορές, γιατί έχετε δύο τουλάχιστον θεωρητικά κείμενα που θέλουν πιο ευάθυση, σοβαρή ευάθυση πάνω σε διάφορα τέτοια ζητήματα, αλλά θέλω να κλείσουμε λίγο με την εφευρετικότητα. Συγκροτεί έννοιες, λέτε, και σημασίες, μη εννοώντας τη μηχανή θεότητα πάνω από το δημιουργό της. Αυτό είναι η εφευρετικότητα, είναι κάτι ιδιαζόντως σημαντικό για το τι εννοούμε γνωστική συγκρότηση του ανθρώπου. Ίσως είναι δύσκολο να το πούμε τώρα, και λέτε στον τόπο που γέννησε το μύθο του Προκρούστη, δεν ξέρω μόνο την απίστευτα σύνθετο μύθο του ύφεστου. Συγκρότησε ο τόπος αυτός. Και απλώς ο μύθος του Προκρούστη είναι, πώς να πούμε, είναι συγκυριακός. Ναι, ότι μας κόβουνε με... Αλλά ο μύθος του ύφεστου που ήταν κουτσός, και ήταν και άσχημος, και ήταν και σιδηρουργός. Όλα αυτά τα είχε ο ύφεστος, έτσι. Ήταν και παραγωγός. Και μηχανικός. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο σύζυγος της Αφροδίτης. Έλατε. Υπέροχο. Φοβερό.
τις ωραιότερες που κυκλοφορούσε στην πιάτσα. Δεν πάρε ήταν και πολύ πιστή, βέβαια, εντάξει. Τι, δεν ήταν πολύ πιστή, σαφώς, ούτε αυτός ενδεχομένως να ήταν. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Αυτό, αυτό είναι μέσα στα, στα ρίσκα του Ευαγγέλματος. Αλλά ωστόσο. Ήτανε αυτός ήταν δίπλα στη θεότητα του έρωτα, λοιπόν. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο σύζυγος ο επίσημος της Αφροδίτης. Όχι ο Ερμής, ούτε ο Απόλλωνας. Ο σιδηρουργός. Τι λέει ο ποιητής, ποιος ήταν ο βασικός μοχλός που πάνω του πήγαινε και κόλλαγε το ωραίο θηλυκό? Να σκεφτούμε το αξιακό σύστημα, για το οποίο μας μιλάνε πολλοί διαφοροί κάφροι εδώ πέρα. Μας έχουν πρίξει οι κάφροι σε αυτή τη χώρα που το παίζουν διανοούμενοι, ή της ΦΑΠΑΣ διανοούμενοι δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με δεδομένο ότι θα επανέλθουμε τουλάχιστον δύο φορές. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Έχω δει το κείμενο. Και λίγο πιο συγκεκριμένα για το πρακτέο, δηλαδή. Και για το πρακτέο, αλλά θέλω και αρκετά θεωρητικά θέματα να πιάσουμε εδώ πέρα. Από αυτά που λέτε στην ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση. Αν μπορούμε πραγματικά έτσι να δώσουμε βάσιμη εναλλακτική προοπτική, να σκεφτούμε μια βάσιμη εναλλακτική προοπτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τους ακροατές και τον Αλέξανδρο και τον Αντρέα. Και θα τα πούμε, ελπίζω, μαζί από το Σεπτέμβριο, αν έχετε χρόνο. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους. Ευχαριστώ.